στοματάκι σήμερα. Επιτέλους αυτός εδώ. Βρήκε τι θέλεις. Ο Hat Manager, πώς πήγες να το πεις, ο Hat Manager. Ο Hat Manager, παιδιά, βρήκε το δρόμο επιτέλους. Μετά από ένα χρόνο βρήκε τι γυναίκα θέλω να βλέπω. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κάμερα, παιδιά. Κοιτάζει, σκύβει να δει ακριβώς τη φωτογραφία και μόλις βλέπει αυτό που θέλει, τη σκάει ένα χαμόγελο. Λες και κέρδισε σε κανένα τζόκερ. Τις κατσιβέλες εκεί, τις μελαχρινό φτιαγμένες εκεί με τα στήθη της. Τίποτα. Ντυμένη, περιποιημένη ξανθιά με χρώματα όπως τη θες. Έτσι. Πόδι αδύνατο. Εντάξει, πόδι ίσως είναι λίγο μπαμπάτσικο το πόδι, αλλά εντάξει. Δεν μου αρέσει το πόδι. Δεν σ' αρέσει το πόδι. Είπα και εγώ, δεν έχω κανένα κουσούρι εσύ. Δεν έχω κανένα κουσούρι. Βιολέτα Παύλου, ξωμάτισο Square Garden είναι. Μπουτού είναι. Μπουτού, σα περιμένει μπουτού ξανθιά όμως κατά τα άλλα εμφανίσουμε την κουστάρι. Με χαλάει το πόδι. Ένα σε παευρέση head manager, κάνε μια δουλειά ολοκληρωμένη. Head manager. Μα είναι δεν το έχω βάλει μπουτούρε. Εν τω μεταξύ δεν το έχω δείξει από τη μέση και κάτω. Επίτηδες το βάζω για να δημόσια. Το έχεις κρυμμένο. Ξέρεις το κουσούρι. Μα το είδα εγώ. Μα το είδα και λέω τώρα να στο δείξω μια έτσι να χαρεί. Λοιπόν. Μα τι, άμα είναι χοντρομπούτα είναι. Είναι χοντρομπούτα η βιολέτα μας. Αλλά είναι πολύ εμφανίσιμη. Είναι σωμάτια. Τι εμφανίσιμη. Δεν είναι ξανθιά όπως τη θες. Να ορίστε, συνέφεραν. Τιμένη κιόλα, δεν δείχνει τίποτα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο, καλά. Μα ναι, είναι χοντρομπούτα. Πού τη βρήκε, τη βρήκε και να σε φτιάξει. Ναι, τι είναι ο Πού να ξέρει από γκόμενες. Έλα ρε, αυτός ο Παοξής κάνει ζημιές, φασαρίες, δεν ξέρει, δεν κάνει. Αλλά όλη την ώρα με τις Παοξίδες, έτσι, και εσύ και ο Καζαμπάκας απέναντι. Με ζάλισαν, με ζάλισαν πριν πω. Λοιπόν, πάρε, παιδί μου. Κάτω από τη Βιολέτα πάντως, η οποία είναι κουκλίτσα, είναι εντάξει, έχει μερικά και έχει με τα κιλά και έχει θέμα, έτσι. Τρελαίνεσαι άμα δεις κιλάκι παραπάνω. Δεν μπορώ τα κιλά. Δηλαδή προτιμάς γαρίδα γυναίκα παρά φυσικά. Το κορμί και το κεφάλι δεν σε νοιάζει. Άμα είναι κακό ρίζικη, ας πούμε. Ναι, τότε ναι. Διαγράφεις. Άμα ναι. Είναι γλυκιά και τέτοια δεν με έβει. Ωραία, ωραία. Ας είναι και. Τι τώρα, δηλαδή. Πες μου. Όπως το νιώθεις, αγόρι μου, εκφράζω. Του γιουκλάκι λέγανε. Μπουτού. Μα η ίδια ήξερε από το μειονέκτημα τη. Ναι. Έλεγε το φίνο. Ναι. Δεν με παίρνει εκείνο το πλάνο. Πλάνα από κοντινά, εκεί στα πόδια. Μακρινά, ναι. Ήταν μπουτού. Βέβαια. Καλημέρα σου. Αυτό την κατασκευή δεν φτιάχνει. Κατασκευή την έχουμε από μάνα και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Ναι. Να την ισοπεδώσουμε. Εγώ τώρα που θέλαμε πιο. Καλά, εσύ τώρα. Όχι, άλλο. Πλάκα με κάνεις. Στο πιο 54 χρονών, είσαι ναι. Πλάκα με κάνεις. Ωχ, μα κάνατε όλοι έτσι. Πλάκα με είσαι στο 10%. Χθες με έδιρε ένας στο γυμναστήριο, με έκανε μαύρο. Εντάξει, άλλο. Πόσο χρονών ο Βασίλης. Πρωταθλητής πυγμαχίας. Εντάξει, τι ασε κάβασε. Σε χαρίσω, Βασίλη. 86 κιλά τώρα είναι με 130. Έχει βάλει. Έχει βάλει κιόλα τώρα. Ναι, εξαιρετικό παιδί. Ο Βασίλης του πάει στο Βασιλάκου. Ναι. Τι διαμάντι με έφερε, Βασίλη. Ναι. Λέει θα σε χτυπάω όσο. Τόσο. Έφαγε ναι. Μερικέ. Δεν είναι ότι τι έφαγε. Μελανιέ έκανε, τι έκανε. Δεν είναι ότι έφαγε μερικέ. Δεν τον βλέπει. Δεν τον προλαβαίνει. Δεν τρώ ξύλο και δεν καταλαβαίνει. Παρότι πήγε στα 100 πλά κιλά, είναι ευκίνητο δηλαδή. Ευσομούλη. Απίστευτο. Είναι κάποιοι που έχουν τα κοιλάκια σου, είναι πολύ γρήγοροι. Ναι, αλλά είναι παλιοί αθλητές. Σωστό. Δεν είναι χοντρομπαλάδες που. Ναι. Τα τσίπουρα και τα αυτά. Ναι. Είναι αθλητές οι οποίοι το ρίξαν λίγο στο φαΐ. Βασιλάκι μου, καλημέρα. Βασιλάκι, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Σαββίδη, μας ακούει στο Κόσοβο. Κλασικά. Μην τα λες αυτά τα ονόματα. Γιατί. Μην τα λες αν μας ακούει. Αφού Γιώργο Σαββίδη το λένε. Θα ακούσει κανένα αρθεί εδώ. Στο Κόσοβο μας ακούει. Στο κοραδιόφωνο μιλάς με τον Σαββίδη. Άμα πατήσει να σου πω κάτι. Περίμενε. Εντάξει, όποιοι έχουν τη μοίρα, μην μοιράζουν. Εγώ δεν κολλάω τέτοια. Ξέρει πόσοι υπάρχουν στο όνομα τεπώνυμο με Γιώργο Σαββίδη. Πε στο Facebook να δει πώ μπορεί να είναι χίλιοι. Ο οποίο είναι αθλητή στο Κόσοβο και τέτοια. Όχι αθλητή, δουλεύει εκεί ο άνθρωπο. Είναι και δρομέα. Σονάτο. Είναι και δρομέα. Ναι, ναι. Δρομέας, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αχιλέα που είναι στη Στοκχόλμη και ετοιμάζεται να πάει στη Δανία για το αυριανό μάτς. Ποιος είναι ο Αχιλέας? Φιλαράκι μας ακροατής. Α, ωραία. Έφυγε από Θεσσαλία που ήταν, από εκεί από τα μέρη μου, πήγε στο Στοκχόλμη, εκεί ζει, εκεί μεγάλωσε. Η πατρίδα του είναι η Στοκχόλμη. Αλλά όπου πάει ο Πάοκ εκεί τραβιέται συνέχεια. Εντάξει. Έτσι. Καρασουγιά, έχει αυτός όχι. Όχι, δεν έχω όχι. Τέτοια εκεί. Τώρα που πεις, άκουσα και τον. Τον Κώστα νωρίτερα, τον Κωνσταντινίδη. Ναι, να λέει Σικάγο γίναμε. Μακάρι να έχουμε γίνει Σικάγο, έτσι. Μακάρι. Τι να κάνει το Σικάγο μπροστά στη Θεσσαλονίκη. Το Σικάγο, άμα πετάξει ένα χαρτάκι κάτω αυτού και σε μαζέψει. Χαρτάκι. Έτσι. Το Σικάγο. Ναι. Εδώ το Σικάγο είναι πολιτισμένοι άνθρωποι. Μα το ξαναλέω, έχει μείνει. Ναι. Αυτό που λέμε να σου βγει το ΜΑΤ παρά το όνομα. Το Σικάγο τότε με την πρωτοπαγόρευση γινόταν χαμό. Πριν από πόσα χρόνια. Ναι. Εντάξει, τώρα το Σικάγο είναι χαρτάκι, άμα πετάξει κάτω αυτού και σε μαζέψουν. Κωνσταντινίδη δεν ξέρει ότι εδώ είναι πολύ ωραιότερα τα πράγματα. Ναι, προχθές που πήγα να του δώσω μία συμπλάτη έπιασαν τείχο, ραπ, έχει γίνει πέτρα. Ναι ρε, σου λέω, Άλεξ. Ο Άλεξ. Πέτρα. Άλεξ. Ο Άλεξ, ο Νεράτζης. Ναι. Ναι. Καλημέρα σου, Ντέφι Σταν.
Πιάμε καφεδάκι στο. Ξέρω, έμαθα. Σαν... Στον Μπρίκι. Ναι, ναι, βγήκατε και φωτογραφίες εκεί, τα είδα. Φάγαν και την τριάρα καλαμαριά. Τι φάγανε, τι να κάνω, εντάξει. Καλημερίζουμε και τη Λοδρέσκη ζώνη του Εύρου. Μας έστειλε φωτογραφία με πολύ ομίκλη εκεί. Μας θέλετε ό,τι γουστάρετε. Εύρος, για να δω λίγο. Έλα, μια φωτογραφία από τον Εύρο εκεί. Έχω κάνει εκεί 8 μήνου. Εσύ πού ήσουν, αθητεία εδώ γύρω-γύρω. Πλάτη Ορεστιάδο. Α, πήγε πλάτη. Χανδρά Ορεστιάδο. Α, εντάξει, εντάξει. Εγώ λαγό. Λαγό, πιπά. Λαγό, ναι. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά να ξεδιπλωθούμε. Γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε, ναι. Σήμερα έχουμε Champions League τα χθεσινά και τα σημερινά. Τα είδα τα χθεσινά, δεν μ' άρεσαν. Έχουμε δεν μ' άρεσαν. Δηλαδή η Sporting τώρα τι. Εντάξει, Sporting ρε φίλε. Εντάξει, παίξε αντιστάσιο. Τι να παίξει, τρώει γκολ στην πρώτη φάση, τρώει και το δεύτερο, τέλειο σου. Χειροκροτούσαν στο τέλο. Ποιον? Χειροκρότησαν στο τέλο. Εντάξει. Ή ο παδίτη. Γιατί τι. Παρότι είχα κάνει μπέτσου, λέει πάμε στο 16. 5. Στο 5-0. Εγώ έβλεπα το άλλο. Το άλλο θα το πάμε. Το άλλο τι το άλλο. Τι το άλλο, Εμπαπέ. Επαπέ, ο Μέση περπάντα. Μέση έχασε και πέρα, θα τα δούμε αυτά. Τα δούμε. Το Μέση διώξει. Ποιο το διώξει. Αφού φτάνει τόσο. Τόσα 20 εκατομμύρια τον χρόνο. Τελειώνει φέτος την μπάλα. Όχι, δεν τελειώνει φέτος. 34 είναι. Δεν νομίζω. Μέσα πάει κανένα δύο χρόνια ακόμα. 36-37 εκεί δεν είναι. Σα συγκαμμένο, δεν μπορώ να τον βλέπω έτσι. 36-37 θα δεν πάει. Δεν μπορώ να τον βλέπω έτσι. Θες, τον έχουμε μάθει αλλιώς εμείς το Μέση. Κάτσε, αμένα τον βλέπω το Μέση έτσι. Ναι. Δεν τον βλέπω. Εντάξει. Το γυρίζω. Δηλαδή θα περιμένω 90 λεπτά να κάνει μια ενέργεια. Δεν κάνει. Κάτσε, πάω λίγο τη χρονοκάψουλα για να συνδέσω και την εκπομπή την προηγούμενη με δικιά μας. Του πάω σε 3 χρόνια από τώρα, στα 37. Ναι. Και γράφουμε εδώ πρωτοσέλιδο. Έρχεται ο Μέση στον Άρη. Για να μην πάω και παρεξηγηθώ. Ναι. Δεν θα τον ήθελε να το δει. Εδώ στον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα. Μα αυτό σε λέω. Έστω να τον δει κουτσό που λες εσύ. Κουτσό θα τον ήθελα. Έστω να τον έχει εδώ πέρα να τον δει. Δεν θα τον φάω στη μάπα. Στα 37. Ναι, στα 37. Το φάω στη μάπα. Ναι, ξέρει τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Άμα πατήσει το πόδι ο Λεωνίδας. Στα 37 του. Ναι. Πολύ ωραία. Μόλις πιάσω το μικρόφωνο ναι. Και τον βλέπω να περπατάει. Πού να ξέρω Μέση που θα ερχόταν, έτσι. Ναι. Μόλις το βλέπω να περπατάει. Εδώ Μαραντόνα ήρθε και έτρωγε τις μαλαματίνες. Πού να δει ο Μέση εδώ. Μόλις το δω να περπατάει το Μέση, θα αρχίσω να τον βρίζω. Κριτική. Αρθούν οι Αριανοί με τα κουλόψια να μας πάσει το ξύλο. Το Μέση μας. Το Μέση μας. Τι να δούμε, αφού περπατάει θα πεις. Το Λούκας ρε που είχατε. Ο Λούκας Πέρεθ, ναι. Ο οποίος παίζει σεντερφόρ σε μικρομεσαίες ομάδες, τώρα εννιάρι. Έπαιζε σας έξω δεξιά. Εντάξει και έξω δεξιά. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Συνεργάτες μου, φίλοι μου, ξέρω. Εγώ το κατάλαβα τι έλεγες. Τους λέω ρε παιδιά, είναι παιχταράς. Έβαλες παπούτσια τώρα, τι έκανες με κάλτσες. Αριστούμε λίγο, είναι παιχταράς. Μια άβρα κάλτσες. Είναι παιχταράς. Παίζει έξω δεξιά. Τι κάνει στον ΠΑΟΚ. Με τα ανάποδα πόδι πετάει κάτι πάση. Ναι, αλλά 10 γκολ 10 σίσι και κάνει και τη χρονιά, ρε φίλε. Τι να δηλαδή, πετάει στο Ελλανδί τα έκανε αυτά. Πετάει ναι. τις πάσεις ναι. μόνο. Μόλις ήταν να πάρει τη μεταγραφή έκανε και τον γκολ. Έβαζε και τα γκολ, ναι. Δηλαδή γινόταν, ας πούμε, σέντρα από την άλλη τη μεριά, από αριστερά όπως κινιόταν ο ΠΑΟΚ. Και αυτό ήταν 12 μέτρα έξω από την περιοχή. Ναι. Είναι, λέω, απατεώνας ποδοσφαιριστής. Ναι. Δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίκτης. Εχτάρα, έκανε καριέρα. Ναι. Είπα ότι εδώ Ισπανία, περπατάει. Ναι, ναι, ναι. Είπα ότι εδώ κοροϊδεύει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Οι αούγκανοι παοξίδες, να πούμε. Ρε σύζυγο κατά, πάλι θα μιλάω. Πάλι με τους παοξίδες, εντάξει. Ρε παιδάκι μου, σε κάνω αβάντα στην ομάδα σου. Λέω ότι αυτός εδώ στην ομάδα σε κοροϊδεύει. Δηλαδή, εγώ βάζω την ομάδα σου πάνω από τον παίκτη σου. Εσύ βάζεις τον παίκτη πάνω από την ομάδα. Του το είπα μια, του το είπα δυο. Πήγε το καταλάβει, μου έδωσε δύο γροθιές. Ποιος? Ένας φίλος μου. Α, σε μάλλον για τον Λούκας. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Ρε φίλε, ρε, παοξί, λέω, ρε, παοξί, για τον Θεό. Για τον μεταξύ Θεό. Με γρατζούνησε κιόλας. Σε γρατζούνησε και ότι γάτα, γάτα είναι ο φίλος. Και είναι. Πήγα και έκανα την τετανικό όρο. Γιατί ήταν ίδια. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, ρε. Εντάξει, ο Λούκας ήταν λίγο. Δηλαδή το σκεπτικό μου. Αλλά πάλι πρόσερε και πήρε και λεφτά ο Πάκο από τον Λούκας. Βεβαίως. Και έκανε και τον γκολ με την. Ποια ευρωπαϊκή. Τα ευρωπαϊκά που μας πέρασε κιόλας, ναι, εντάξει. Δηλαδή, αν ήθελε, ξέρεις τι δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, έρχεται και με βλέπει εμένα σαν να είμαι, ξέρω εγώ, ο τελευταίος και. Έχει και ένα αφαγκετενικό ύφος, να πούμε και τέτοιο. Όπως ήρθε ο άλλος ο Παιχταράς. Παιχταράς. Ο της United που έπεσε. Από τη Βουλγαρία, ο Βούλγαρος. Α, ο Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ. Αυτό να νομίζω δεν τον εντάξαμε μπορούμε καλά στην ομάδα. Μπορούμε ένα παιδάκι μου να πούμε για τον Παιχταρά αυτό. Ήρθε εδώ, λέει η γκόμενά του, γυναίκα του, τι είναι γυναίκα. Γέρι να είναι η Βουλγάρα. Κάναν κάκα σε εκτούρκικες τουαλέτες, να πούμε. Ναι. Λέει ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη. Από όλα όσα έχουν γίνει, κράτησε μόνο αυτό. Η Βουλγάρα τώρα. Κράτησε τις τουρκικές τουαλέτες, κράτησε. Ναι. Έκανε κάκα σε τουρκικές τουαλέτες, δεν είχε που να. Εντάξει, ναι, αλλά αυτή είναι όμως η Βουλγάρα μεγάλωσε μέσα στα παλάτια. Σομολυσούσε στην πείνα και. Στα παλάτια μεγάλωσε όμως. Βρε, πια πάλια, ό,τι και να κάνεις, ρε. Η ρίζα δεν αλλάζει ποτέ. Βρε, η γυφτιά δεν φύγει. Λοιπόν, πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια, γιατί σήμερα θα σχολιάσουμε, είπαμε, Τζουλού. Ξεχνάει τη γενιά του. Σωστά, δεν έχει και μέλλον. Ναι, δεν έχει και μέλλον.
την ταπεινή σου καταγωγή. Πώς λες για τη Μηχανιώνα. Πανομία, μπράβο. Εγώ λέω για τη Σκοτίνα το. Η Τούμπα, η Τούμπα είναι δηλαδή, το σπίτι μας. Όπου κάνουμε. Και να πας. Δηλαδή πες ότι γίνεται κάτι και πας σε πολιτείες μεγάλες κτλ. Ναι. Ξεχνιέται η γυφτιά σου. Τα ίδια θα κάνεις αρχή εκεί. Θέλει ένα 10 χρόνια για να επανέλθεις. Θέλει 10 χρόνια για να επανέλθεις. Έλα τώρα. Λοιπόν, σαν σήμερα. Σαν σήμερα λίγα πραγματάκια. Δεν πειράζει, λίγα πραγματάκια. Αλλά σήμερα απλά αυτό θέλω να πω. Έχουμε και ψιλοεμβόλυμη αγωνιστική, έτσι. Όχι ψηλό, έχουμε. Τρία μάτς. Έχουμε τρία παιχνίδια. Έχουμε Champions League. Έχουμε αύριο ευρωπαϊκά. Πάω Ολυμπιακό. Έχω ένα άσο. Για σήμερα? Ναι. Ωραία, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Σαν σήμερα πάντως ο Γιώργος Παπαδρέου. Ποιος Γιώργος? Ο μπαμπάς του Ανδρέα. Ο Χουντικός. Το 64 με την Ένωση Κεντρών κερδίζει τις εκλογές για πλάκα. Γιατί το λέω Χουντικό εγώ? Για πες, Ένωση Κεντρών ήταν όμως. Τι Κεντρών? Άνοιξε τα νησιά να πάνε κομμουνιστές και το βγάλαν γέρο της Δημοκρατίας. Μιλάμε αυτή 52,8. Αυτή η χώρα θέλει κλωτσίδια. Ναι. Δηλαδή είναι φασίστες ο Παπαδόπουλος και ο Πατακός, ενώ αυτός είναι γέρος της Δημοκρατίας που άνοιξε τα νησιά για να στείλουν οι άλλοι φασίστες τους κομμουνιστές εκεί πέρα. Και τους έλεγαν τιμωρίες, τους στέλνουν. Αυτός άνοιξε, παιδί μου, τα νησιά. Ο Γιώργος. Αυτός εδώ. Ο μπαμπάς του Παπαδόπουλου. Και το λένε γέρο της Δημοκρατίας. Ναι. Τον άλλο που δεν ήξερε να μιλάει. Καραμαλής. Τον κάνουν εθνάρχη. Εθνάρχη, καραμαλής. Εντάξει, βγαίνουν πιο εύκολα τότε τα. Δεν είχε κανένα σαν και εμάς να τους κατατροπώσει. Δεν είχε και μόρφος και παιδεία, δεν είχε πολλά τότε. Όποιοι ήταν τότε μπροστάριδες γινόντουσαν και θεωρούσαν. Ο πατέρας μου ήταν καραμαλικός. Ήτανε. Μου έδωσε μια σφαλιάρα μια μέρα. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή τι άρεσε στον Καραμαλή? Τι το άρεσε το φρύδι, του άρεσε η ομιλία, η εφράδια λόγου, τι τον άρεσε? Μια μέρα που λες. Πώς τον κέρδισε, θέλω να πω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Α, επειδή ήταν κατά τη Χούντα, έτσι γύρισε από το Παρίσι και ήταν κατά τη Χούντα. Ναι. Σωστά. Εντάξει, το γύρισε. Γι' αυτό, εντάξει. Έκανε. Έφαγε παραμύθι. Έφαγε τον πρώτο. Τον έλεγα, μου δίνει μια σφαλιάρα μια μέρα. Για το... Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε λίγο. Έχει φάει σφαλιάρα για τον Λούκα. Έχει φάει σφαλιάρα για τον Καραμαλή. Για πε μου, ποια άλλη σφαλιάρα έχει φάει, για ποιον άλλο? Ότι εγώ... Για Καραμαλή άρχισα... και Λούκα έχει φάει σφαλιάρα. Τον χάρισα πιο σε γυμναστή και να κοπανάω κόσμο. Έχω φάει ξύλο πιο μπροστά μου. Κατάλαβε τι έχει γίνει. Ωραία, για τον Καραμαλή, για τον Λούκα τώρα. Εθνάρχης έλεγε και τα λοιπά. Δεν του λέω. Τι εθνάρχης? Δηλαδή αυτό δεν ξέρει να μιλάει. Ποιο δεν ξέρει, γιατί λέει. Α, η χώρα μα! Εντάξει, όταν γύρισε από το Παρίσι. Άλλαξε όλη την. Άφησε, λέει, τη δικηγορία. Για να γίνει, λέει. Τον έπαιρνε δικηγόρο του Καραμαλή, του συγχωρημένο, εσύ. Έχει μια υπόθεση και λε, θα πάρω τον Καραμαλή. Θα σου πω κάτι. Αν ήμουν ένοχο, θα τον έπαιρνα. Θα έλεγε εκεί τον πρόεδρο, δεν καταλάβαινε ο πρόεδρος τι έλεγε. Θα τον μπέρδευε. Μπορεί να τον μπέρδευε να πει. Ναι, ναι, ναι. Είχα εγώ ένα σημαντή, τον Καραβασίλη, τον Καραβόμιλο είχε. Ναι. Α, ναι, ναι, ναι. Είχε μείνει 7 χρόνια στην ίδια τάξη ο Καραβασίλη. Ναι, αλλά τον είδε ο Βασίλη. Ναι, μαζί, ναι. Μια χαρά ο Βασίλη. Το σήκωνε ο καθηγητής στο δημοτικό να πει το μάθημα. Λέει θρησκευτικά. Άρχισε ο Καραβασίλης, δεν καταλαβαίνει τι έλεγε. Παραβολή. Η παραβολή. Τη λέξη παραβολή. Έπαιρνε ένα εκφτάρι, πέρναγε. Αλλά μια παραβολή μόνο. Αρχιά να πέρναγε, ο Ιησούς Χριστός. Έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Μετά έλεγε Απόστολος Παύλος. Α, είχε όμως ρεπερτόριο, δεν έλεγε ο τέλος μόνο παραβολή. Το άλλαζε. Εντάξει, σου λέω, άλλο θα διάβασε αυτό. Έλεγε τον Τερεμπέγλου. Δεν καταλαβαίνω. Τερεμπέγλου πέρασε πολύ καλό μαθητή. Ήταν. Φαίνεται ότι είχε. Εσύ Τερεμπέγλου, τι λέει αυτό? Το έλεγε, σε νοιάζει ένα. Το λέει το μάθημα. Έπρεπε και εσύ έτσι να το κάνει. Παραβολή. Ναι. Άγιο Απόστολο. Ορθή γωνία. Α, έλεγε. Φαντάζομαι όταν σηκωνόταν τι κλάμα γινόταν καθ' εγώ έκλε. Λοιπόν. Και τον φωνάζαν Μαρινέλα. Γιατί? Ήταν καψούρης με τη Μαρινέλα. Θα το κάνω κόσκινο τώρα. Μαρινέλα, ήταν... Μαρινέλα τον φωνάζαν. Ωραία γυναίκα ήταν η Μαρινέλα. Τι να σε πω. Ήταν ωραία. Πού από πού είσαι ωραία. Εγώ γιατί την έβλεπα. Η αδερφή της είναι νονά. Νονά σου, ναι, δεν τι ωραία. Εγώ την έβλεπα μεγάλη 75 και έλεγα ότι είσαι. 75 άρετε, όλοι όμορφοι είμαστε. Ρε, στη λες, Τι όμορφοι μας έχουμε γεράσει. Τι ωραία έχει η Μαρινέλα σαν γυναίκα, σαν κόμενα δηλαδή. Τι. Τι σ' άρεσε, δηλαδή. Εντάξει, ωραίο πρόσωπο, καθαρό πρόσωπο, εντάξει. Τι πρόσωπο. Ωραίο πρόσωπο. Εγώ σου λέω τώρα στα μπουζούκια 75, πώς την είχατε, 70, 68. Το 77 γεννήθηκες εσύ, το 75 στα μπουζούκια πότε πήγες? Όχι, ρε, εγώ. Σε κάψουλα μπήκες μέσα χρόνια. Όχι, εγώ. Η Μαρινέλα που την είδα σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Μεγάλη ηλικία που την είδα εδώ που ερχόταν σε. Σ' άρεσε γυναίκα. Ναι, για την ηλικία της ήταν πολύ ωραία, αυτό θέλω να πω. Εκτός αν φτιάχτηκε, έκανε, έρανε, δεν ξέρω. Μας ακούει η γυναίκα σου, η Τζέννη. Τζέννη, 10 μέρες δίαιτα, δώστε. Δώστε 10 μέρες δίαιτα. Μπορεί και να μας να μάθει να λέει τέτοια πράγματα. Να δεν ήταν καλή, ε. Μα σαν γυναίκα, όχι, δεν ήταν ωραία. Φωνάρα. Φωνάρα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκουνα, σαν δείτε. Σήμερα γεννήθηκε. Εσύ παοξίδε, είστε απίστευτοι. Έφα, έφαγω. Δεν παλεύεστε. Για παοξίδε με εμά τα κοίτα. Είτε είμαστε μέσα είτε έξω και έξω πάλι για εμά έλεγε, να ξέρει. Εσύ παοξίδε, ναι. Βαλεντίνο Ρώση. Ωραίο. Ε, τι ωραίο. Κορυφαίο αναβάτη MotoGP του 79 γεννηθή. Τέλειο. Ναι, ναι, πολύ Πεδαρά, σε εντάξει. Καλή ηλικία, 79. Ναι, του 79 είναι στι δόξε του τώρα. Ναι. Το αρχίζει και πέφτει σιγά. Σαν, ναι, το αρχίζει και πέφτει. Ναι. Σαν σήμερα έχει πεθάνει ένα τεράστιο ευεργέτη τη χώρα μα και δί τη πόλη μα.
ο Ιωάννης ο Προπάφης. Έτσι. Σαν σήμερα γεννηθεί το 1792. Πέθανε το 1886, έζησε και πολλά χρόνια, έτσι, ναι, ναι, ναι. Ο Ιωάννης ο Παπάφης. Τι έκανε. Τι έκανε, βλέπει, άφησε πολλά πράγματα πίσω σε όλους μας. Δεν έχουμε τώρα εδώ Παπάφιο, έχουμε 1002. Ναι. Ο άνθρωπος άφησε ό,τι είχε και δεν είχε και ό,τι λεφτά είχε τα έκανε για... Παιδιά δεν είχε τα αφήσει. Δεν... Γυναίκα, γκόμενα είχε, δεν είχε. Είχε, αλλά άφησε και σε εμάς. Δεν το μνημονεύει το κράτος. Το μνημο... Καλό δεν, είναι. Δεν το μνημονεύει το κράτος, το μνημονεύουμε εμείς όμως. Γιατί το μνημονεύει το κράτος. Εδώ Παπάφι δεν είναι. Εντάξει, έχει και το Παπάφι. Ναι, εδώ Παπάφι. Το να σε κάνουν εδώ είναι. Είναι μεγάλο, είναι, ναι, ναι, είναι μεγάλο. Να σε κάνουν εδώ. Σωστά. Φαντάσου εκεί σε ένα κάτω στον Αεθεράπη Ραπτόπουλο με cool γωνία, έτσι. Δεν το βλέπω όμως. Ναι. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Γιατί αυτό ο Παπάφι το είδε, ο Γκάρας. Αυτό είναι το ένα μου. Είναι κακό να πούμε. Το ένα μου το έχω παράμα. Αν να του κάνουν, να του κάνουν ζωή για να το χαρούν κιόλα. Όταν πέθανε ο Μητρούδης και είπανε τι καλά που τα έκανε. Κατάλαβε. Ενώ ο Ζουζέ το βρίζανε. Κάψω Μητρούδης. Ζήτησε και του Άρη σημαία. Αυτό μου άρεσε πολύ στο Μητρούδη ότι τον κάψανε. Να παίξει δίμηνο του Άρη. Παρήκαψε το Παπαδαριό. Όχι, όχι. Λέει, τα έξοδα λέει, τα δύνατα για κεριά και αυτά στείλτε σε ίδρυμα. Μπράβο. Πολύ ωραία κίνηση. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Λοιπόν. Βέβαια, αυτό ήταν. Τα άλλα τα παραγράφουμε. Βέβαια. Άμα είχε λέει ο Μπερμπάτοφ τον Λουτσέσκου, παπάδες θα έκανε και συμφωνώ νομίζω τον Μπερμπάτοφ δεν τον έβαλε ο ΠΑΟΚ καλά τότε με ένα περίεργο σύστημα με είχε τον Μπερμπάτοφ. Ένα βλάκα. Και περίεργο δεν ήταν γιατί το 3-5-2 σαν δεύτερος και σε πιο λίγα μέτρα θα μπορούσε να είναι κορυφή και να τρέχουν οι άλλοι γύρω-γύρω. Γιατί. Ο Τούντορ ήταν στα πρώτα του βήματα, ουσιαστικά εδώ έμαθε για να φύγει μετά να πάει Ιταλία και να είναι ένας αξιοπρεπής προπονητής εκεί πλέον. Έτσι, καλά, ο Τούντορ η μάπα του, άμα τον δεις, η φάτσα. Αχώνευτος. Δεν ήξερε και πώς ήταν. Ήταν υδραυλικός νεαπολίτης. Ναι. Δηλαδή λες αυτός εδώ είναι Ούγγανος, να πούμε. Ναι. Γιατί. Ναι, αχώνευτος και στη συνέδευση τύπου. Μια φάτσα αντιπαλή. Μιλούσε με ηρωνία, με τέτοιο. Καλημέρα, Νικόλα. Ξεκινάμε βραδάκι από Φραγκφούρτη να δούμε Παοκάρα. Ναι, έβαζε ένα μπακ, ένα 90 full back. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ένα παιδί το οποίο παίζε χάφ, τον έβαζε δεξιά. Ποιον είχα, Σακελαρίου, ποιον είχα. Όχι, όχι, ένα ξένο, δεν θυμάμαι, ένα γαϊδούρι, δύο μέτρα, ένα παιδί με σωματότυπο που δεν ήταν για να παίξει στην πτέρυγα, να πούμε. Τον έβαζε, τον ταλαιπωρούσε εκεί στα πολλά τα μέτρα. Μιλάμε τρελαμάρες έκανε. Σωστά. Τρελαμάρες. Ρε Νικόλα, προχθές είπε σε σένα πως πλήρωσε τα εισιτήρια για την Καβάλα το μεσημέρι. Είπε ότι ο Νεάρ. Ποια εισιτήρια, τι. Ποιος λέει. Κοίτα, δεις, όλα τα κρατάνε. Ποιος πλήρωσε τα εισιτήρια, λέει, για την Καβάλα. 60 ευρώ τρία άτομα. 60 ευρώ. Ή ένα 20 άρικο εδώ και τα, οι άλλοι από 20 ευρώ. Ναι. Ο Νεράτσι, είπατε. 20 ευρώ. 20 ευρώ. Αυτό 20 ευρώ, να δούμε. Ξέρω εγώ την Καβάλα με την Καλαμαριά. Την Μπαρτσελόνα. Ναι. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Δεν δίνονται 20 ευρώ. Είναι παράλογο. Εθνική, και είμαστε και στο εκδοτήριο 20 λεπτά έξω. Απαράδεκτο. Ο Κούρος. Ο Κούρος. Αν μην το θυμίζεις. Πήγε στο φίλο μου τον Καβαλιώτη τον Γιώργο. Λέει μας κράζει λέει, ο δικός σου. Τι να κάνω. Τι να σε κάνω 20 ευρώ το εισιτήριο. Δηλαδή τι 20 ευρώ. Μου αρέσει, το διαβάζω το μήνυμα, σου τη λέει ωραία όμως. Μου αρέσει που ο Ραπτόπουλος κοιτάει τη λεπτομέρεια όταν αξιολογεί γυναίκες. Αν κάναν το ίδιο για τον Ραπτόπουλο, θα έγραφαν ολόκληρο βιβλίο, λέει πέσω. Μα το κάνουν. Ναι, ναι, μα, το κάνουνε. Μα έχει δίκιο. Καλημέρα γιατί, στα Γιάννενα. Μα έχει δίκιο. Δίκιο, γι' αυτό το διάβασα. Γιατί μπορεί να πει μια γυναίκα, μα τι λες βρέχει μπατζή, εσύ πώς είσαι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εμείς τώρα πήγαμε στην άλλη θέση. Τι να κάνουμε. Ναι. Ρε παιδί μου, γιατί. Εγώ είμαι το πρότυπο άντρα, ας πούμε. Γιατί οι γυναίκες που με βλέπουν λένε τι ωραίος άντρας είναι αυτός. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Λέει κουλ, διάβασε το. Σωστά λέει. Λέει ανακρίβεις για τον Γιώργο Παπαδρέου. Λέει καόπα, έριξε καφέ. Άνοιξε τα νησιά, ρε. Λέει ανακρίβεις, λέει. Το διάβασε είναι. Το λέει. Ρε, άνοιξε τη Γιάρο και τη Μακρό. Αυτό δεν τη άνοιξε. Γιάρο Μακρόνιου άνοιξε. Δεν τη άνοιξε αυτό, ρε. Δηλαδή τι γέρο τη Δημοκρατία είναι όταν άνοιξε τα νησιά, ρε. Μα τρελάνετε, ρε, πρωί-πρωί, ρε. Θέλετε να ανάψει τα λαμπάκια πρωί-πρωί. Γέρο λέει τη Δημοκρατία. Ναι. Και άνοιξε τα νησιά. Για να πάρει κομμουνιστέ μετά με το. Άσε καημένε τώρα. Βρε τα γάρι κουλ, τι μπασκετικό γράφει. Είσαστε χόκεϊ. Παίζουν στη φωτό. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα. Ναι, δεν το έγραψα πρώτον εγώ ένα, αλλά πρέπει να ξέρεις, γιατί προφανώς είσαι εσύ αρχιτάγαρος, γιατί έχω πάει στο Madison Square Garden, ότι δεν παίζουν μόνο παιχνίδια μπάσκετ. Και ξέρεις τώρα τι. Έτσι. Κάνουν και άλλα πράγματα. Και τώρα, συναυλίες και ό,τι μπορεί να φανταστεί. Πιο άσχημο μπορεί να δει σε μια γυναίκα. Για να είναι μια τέτοια ξανθιά με λεπτό πρόσωπο και να είναι μπουτού. Εσύ πες ότι εγώ είμαι ο χειρότερος άντρας. Ναι. Να είναι μπουτού. Θα προτιμούσες τώρα δηλαδή αυτή να είναι. Να μην είναι μπουτού και να έχει άλλο λεπτό πρόσωπο. Και να μην είναι τόσο όμορφη στο να πρόσωπο. Να μην είναι, ναι. Με το μπουτού. Θέλεις κορμί εσύ από την κορμί, τι κορμί και τόσα χρόνια γυμνάζεσαι. Ναι. Κορμί και Παρισένιο λιγάσα λιγαριά. Τέλος. Λοιπόν. Γελάει ο άλλος. Ναι. Θα πάμε σε κομψότατο. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να ξεδιπλωθούμε πλέον στην επικαιρότητα γιατί πιάσαμε πολλά τα πέριξ πιάσαμε. Έχουμε Champions League, έχουμε Άρη, ψάχνουμε προπονητή εκεί, έχουμε ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται για Δανία.
Έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική, έχουμε τα σημερινά μας του Champions League, έχουμε και Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για αθλητικό δελτίο ειδήσεων, αλλά πρώτιστα έχουμε ευρωπαϊκό μάτς αύριο, έχουμε την πρώτη μάχη του ΠΑΟΚ με τη Midland για τα play-off του Conference League και το Μετρόπολης σας προσκαλεί 8 παρατέταρτο στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino για να παρακολουθήσετε το Midland ΠΑΟΚ σε ένα μοναδικό live event με όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας. Τώρα 8:40 έχετε ένα πεντάλεπτο, μάλλον έχετε 15 λεπτάκια μέχρι παραπέντε να καλέσετε στα 390 και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το event μαζί και με μπυρίτσα. Η είσοδος στο Regency Casino στο Βεργίνα Θέατρο επιτρέπεται για άτομα άνω των 21 μαζί βεβαίως με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού. Από τώρα λοιπόν μέχρι παραπέντε 15 λεπτάκια επικοινωνείτε, εξωγραμματεία, η Λίλα σας περιμένει, κουλιώνη, για να κλειδώσετε διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, Δίνο μου, πάμε λίγο γρήγορα στο τι έγινε χθες στο Τσουλού, να πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά και μετά να συνεχίσουμε με τα ευρωπαϊκά ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού που ετοιμάζονται, έχουμε πραγματάκια να πούμε και μετά να συνεχίσουμε με μεταγραφές του Άρη. Για να κλείσουμε με την εμβόλυμη που έχουμε σήμερα, κάποια εξαναβολής μάλλον, έτσι. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Λοιπόν, Champions League. Champions League. Το Sporting City δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Με εκνευρίζει η City. Τι σε εκνευρίζει, είναι ομάδα τόσο χωρίς... καλή ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό που ήθελα να φτιάξει ο Γκουαρδιόλα στο μυαλό του όταν το φοβερό είναι ότι. Το έχει κάνει πλέον. Ναι. Είναι σαν αυτό που λένε, σαν τον άντρα που δεν, πρέπει να... δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ. Είναι η ομάδα που δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ. Ναι, και τα κάνει όλα τόσο εύκολα και στο τέλο βλέπει το σκορ 0-4-0-5. Τι κάνανε αυτοί τώρα. Παίζει με 10 χαφ. Παίζει με 10 χαφ. Μαχρές, Φόντεν, Στέρλινγκ μπροστά. Ουσιαστικά κανένα καθαρό αιμοφόρο. Παίζει με 10 χαφ. Ντε Μπρούινε, Ρόντρι και Σίλβα, Μπερνάρντο Σίλβα. 6 χαφ. Και άμα σου βάλω τώρα και τους παίχτες του ο Ντίας που είναι στόπερ, κατεβάζει την μπάλα μέχρι το κέντρο. Είναι χαφ. Χαφ κι αυτός. Ο Λαπόρτ κι αυτός πολύ καλός. Κανσέλο και Στόουνς ανεβαίνουν, βοηθάνε. Back half. Ναι. Είναι μια ομάδα που τώρα. Έφτιαξε κουφάλα ο Γκαρδιόλα. Αυτό που ήθελε. Ομάδα με 10 χαφ. Ναι. Με έφεση όμως τον γκολ τα χάφη. Κάνουν γκολ όλοι. Πέντε δουλειές ο καθένας και κάνουν γκολ όλοι. Ναι, αλλά δες. Κάνει γκολ ο Μπερνάρντο Σίλβα. Χθες έβαλε 2. Κάνει γκολ ο Φόντεν βεβαίως που παίζει. Ο Μαχρές. Κάνει ο Ντε Μπρούινε. Κάνει ο Στέρλινγκ. Κάνουν όλοι γκολ. Δηλαδή δεν ξέρει από πού θα το φάει. Δεν ξέρει από πού θα το φάει. Ναι, δεν ξέρει. Αυτό είναι το. Πιάνει τον ένα. Δηλαδή λε, θα πιάσω. Στην Ελλάδα λέμε, θα πιάσω αυτόν το καφ. Ο άλλο. Τι αμε κάνει. Ναι, τι αμε κάνει. Τι αμε κάνει ο άλλο. Ναι, ακριβώ. Λέει, κλείνω τον έναν. Ο άλλο, αν βάλει γκολ από τα 50 μέτρα, μου βάλει. Για τον τσιγάρα, α πούμε. Ναι. Τον αφήνει. Τον πίσε να πιάνει. Και λε, άμα μου κάνει ο τσιγάρα γκολ. Χαλάλι του. Κατάλαβε τι γίνεται. Σωστό. Βέβαια έχουν εντύπωση χθε ότι βοήθησε και το σύστημα που παίζει Sporting του Αμορίμου, ο οποίο δεν το άλλαξε. Παίζει με τρει πίσω. Οι άλλοι δεν προλάβαιναν να περάσουν την μπάλα, τους έκλεβαν στα 3-4. Όταν παίζεις με 3 πίσω, ναι. Με 10 χαφ και εσύ έχεις 2. Ναι, ναι. Έχεις θέματα. Δηλαδή, πρέπει να παίξει τετράδα, 4 χαφ και εσύ. Χωρίς εξτρέμ, 4 χαφ. Τι χαφ έχεις, 4-4 θα βάλεις. Ναι. Θα βάλεις ένα εξτρέμ δίθεν για δεύτερο φορ και ένα φορ. Και να έχεις 4 χαφ και ένα εξτρέμ. Και να κλέβεις μπάλες. Να γίνεται μάχη εκεί, ξέρω εγώ να το. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν πήρε ανάσα η άλλη. Μέχρι το 30 ήταν 0-3 το μάτς. Δεν μπορεί να παίξει τη City έχοντας 3 στόπερ και 2 χαφ. Σωστό. Θα σου μπουν μέσα στην περιοχή, θα σε διαλύσουν. Σωστό. Δεν το καταλαβαίνω. Το έβλεπα εγώ το μάτς. Εντάξει, δεν έβλεπα τα γκολ μόνο γιατί μα δεν βλάκα. Φόρτωνε χαφ όσο που και πολύ στο κέντρο. Ναι. Και δώσε ρόλου, αναχέτηση κτλ. Και βρήκαν και διαδρόμου από τα πλάγια. Οι άλλοι προσπαθούσαν να κάνουν το παιχνίδι που κάνουν κανονικά, ανεβάζουν. Βρήκαν τα πλάγια γιατί η μπακ. Άμα παίζει 3-5-2, η back τη City 2 βγαίνουν μέχρι τα extreme. Για να μέχρι τα extreme. Είναι back όμως. Έτσι παίζει και η Midland. Έτσι. Θα το συζητήσουμε για να πούμε 2-3 πραγματάκια μετά. Εσύ ποια back θα ανεβάζει. Δηλαδή. Θα σου πω ποια θα back, αλλά θα πούμε 2-3 πράγματα για τη Midland. 3-5-2. Ναι, 3-5-2 παίζει. Ή 3-4-3. 3-5-2. 3 half έχει. 3. Άρα back half έχει. Ναι. Άρα στις πλευρές προηγείσαι. Προηγούμε στις πλευρές. Ναι. Η Midland λίγο που την παρακολούθησα ναι, χθες. Ναι, ναι. Είναι παρότι δεν είναι ψηλή ομάδα. Πρέπει να το δει αυτό. Πάω σίγουρα το έχει δει. Δεν ξέρω με ανακαλύπτουν την Αμερική. Βάζει γκολ με στιμένες φάσεις. Βάζει γκολ με στιμένες φάσεις. Το είδα και εγώ αυτό. Ναι, βάζει πολλά γκολ με κόρνερ. Τα έχουν δουλέψει τα παιδιά, ναι. Έτσι. Κοίτα, αυτό αναδεικνύει ναι. Το γεγονός ότι ένας κοντός που ξέρει να στέκεται μπορεί να πάρει κεφαλιά από ένα ψηλό και να το βάλει μέσα στα δίχτυα. Σωστό. Σωστό. Αν έχει μπορεί... δουλευτεί πολύ το. Χρειάζεται και το σώμα. Ναι. Χρειάζεται και το σώμα, αλλά δεν είναι μόνο απαραίτητο να είναι μόνο ψηλό. Μόνο ψηλό μπορεί να είναι αχμάκι. Να μην ξέρετε και ο Λόπεθ είναι ψηλό. Για μένα. Και ο Βέλιος είναι ψηλό. Ψηλά παιδιά, γερά παιδιά, δυνατά παιδιά, κορμιά καλά.
Εντάξει. Ο Μάτος ήταν ο ορισμός του παίχτη που ήξερε πού να κινηθεί και πού να στεί. Βέβαια είχε και τον Μπόι, ήταν ψηλός για πάντα. Ήταν ένα 80 φέτο. Ένα 81-82. Δεν ήταν κοντός. Ναι, 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 ναι. Αλλά και πιο κοντός ναι, ήταν ο Πουγιόλ, ήταν ένα 78. Ναι, δεν πέταγε γκολ με το κεφάλι. Σωστά, σωστά. Ήξε είναι... να σταθεί, να πεταχτεί, να κάνει. Ναι. Ο Κουτάς ένα 52 ήταν. Ναι. Το θυμάσαι τον Κουτά. Ναι, ναι. Ο Κουτάς έκανε γκολ σε κάτι Τραγιανόπουλος, κάτι γαϊδούρια που. Άρα δεν είναι ψηλή, έχει τώρα πιάσει μάλλον τη μύτη, αλλά θα πάμε και στο Εσυμπαρέ. Έχει ταλέντο. Κεφάλι. Δεν δίνει, δίνει κατοχή στον αντίπαλο. Δηλαδή τα στατιστικά τη ήταν 40% αυτή. Φεύγει με δύο αιχμές. Ψάχνει τους ακραίους της που είναι πολύ γρήγοροι. Και τα εξτρέμ της. Και αυτοί που βγαίνουν μπροστά. Ναι, οι επιθετικοί μπροστά, οι ακραίοι. Ο ένας από τους δύο. 3-4-3 σου είπα, έτσι, όχι 3-5-2. 3-5-2 με. Α, 3-4, το παίρνω πίσω. 3-4-3. Αλλά παίζει με ένα χαφ λιγότερο. Με ένα χαφ λιγότερο. Άλλα προηγήσει τα χάφεση. Ναι. Μάλιστα. 3-4, sorry, άμα είπα 3-5-2. Είναι διαφορά το 3-4-3. Βέβαια έχει διαφορά. Το 3-5-2. Γιατί έχει γρήγορου του ακραίου στην επίθεση του τρει. Από του τρει, οι δύο οι ακραίοι είναι πολύ γρήγοροι. Μπαλιέ μακρινέ του ψάχνει. Α, παίζει το χώρο. Παίζει πολύ καλά στο χώρο. Δεν κρατάει μπάλα ίδια. Δηλαδή δίνει την μπάλα στον Πάο, πάρτινα ούτω ή άλλω. Διπλή αγώνε δεν είναι. Διπλή αγώνε είναι. Δεν ισχύει. Χθε δεν ήταν διπλή τη Champions League. Διπλή ήταν. Λοιπόν, και για να πιστέψω τώρα, απλά θυμήθηκα τη Μίτλαντ λίγο, γι' αυτό ήθελα να το σχολιάσουμε. Γιατί χθε καθόμουν και έβλεπα λίγο βιντεάκια τη να δω τι κάνουν, τι δεν κάνουν. Το 1-0 τη Παρή δίκιο. Για να πάμε στο Champions League, στο άλλο το ζευγάρι. Νομίζω ήταν δίκιο. Η Παρή έπαιξε για να κερδίσει. Κοίτα. Και αν έπαιξε για να μην χάσει. Κοίτα. Είναι. Πώ να σου το πω, ρε παιδί μου. 20 χρόνια. Ο ίδια, να πάει στην ίδια δουλειά, ίδιο γραφείο, ίδιο αφεντικό, ίδιοι υπάλληλοι. Ίδια... Έχει κουραστεί με τη Ρεάλ, ε. Αυτό μου λες. Δηλαδή, Μόντρις, Κρος, Καζεμίρο. Καζεμίρο, έχει κουραστεί με τη Ρεάλ, ναι. Μπεζεμά μόνιμος, ο Λούκας, πώς το λένε, και ο άλλος ο Βινίσιος. Βινίσιος, εντάξει, ο Βινίσιος είναι και νέο, νιου μπλαντ. Ναι, ο Βινίσιος, μα ναι. Δηλαδή, Καρβαχάλ πίσω, ναι. Ο Κατραχάλ τώρα. Πόσο χρόνο. Βαρέθηκα 10 χρόνια να βλέπω τον Κατραχάλ. Ναι. 10 χρόνια τον βαρέθηκα. Δηλαδή, τι βαριέ. Δηλαδή, όταν παίζει Ρεάλ. Δεν βλέπεις κάτι καινούριο, κάτι μοντέρνο, κάτι 4-3-3 μόνιμο. Καζεμίρο και ο Κρος αριστερά, δεξιά ο Μόντρις εσωτερική. Καμιά παραλλαγή. Στα χαφ δεν έχει πολλές αλλαγές. Γιατί πίσω βλέπουμε τον Αλάμπα που πλέον υπάρχει και αυτό. Εντάξει. Ο Μιλιτάο. Εντάξει. Εντάξει, στα μπάκ ο Καρβαχάλ εντάξει είναι. Τι τρέχει αυτό. Εκεί εκείνη την Καρβαχάλ τι είναι για να ανεβαίνει απάνω. Καρβαχάλ και Μιλιτάο του έκανε ο Εμπαπέ στην τελευταία φάση. Δεν τον κάνει. Του τρύπησε από μέσα. Καρβαχάλ. Ο Καρβαχάλ, μα είναι ρεάλ, έχει ακόμα τον Καρβαχάλ. Ναι. Εντάξει, ναι, έχει κάποιους παίκτες. Παίζει ο Μόντρις. Είναι τόπρε, παιδί μου. Παίζει ο Μόντρις ακόμα μόνιμα με τον Γκρος, τον Αργό και τον Καζεμίρο. Εντάξει, καλή, τους είδαμε, φτάνει. Ξέρεις, το ξαναλέω, η Ρεάλ προφανώς θεωρεί ότι αυτοί οι παίκτες είναι τόπ. Δεν μπορώ να βρω κάτι καλύτερο. Θα την πατήσει. Τι δεν μπορεί να βρει. Δεν μπορώ να βρω καλύτερο, σου λέει. Έχω πω μαλακοπή, άμα θέλω, βρίσκω άλλους 10. Τι δεν μπορεί να βρει Ρεάλ. Εγώ πάνω σε αυτό που είδα χθες, γιατί και 2-4-3-3 είναι ότι η μία ομάδα έπαιξε για να κερδίσει και στο τέλος το πήρε αυτό που άξιζε, γιατί είχα και πέναντι, είχα και ευκαιρίες, και η άλλη ομάδα έπαιξε για να μην χάσει. Εγώ αυτό κατάλαβα. Και άλλη με 10 παίκτες έπαιζε η Παρή. Χωρίς το Μέση. Χωρίς το Μέση, ναι, εντάξει, ναι. Ο Μέση, ο οποίος έχασε και το πέναντι. Μα δεν τον είδες ότι υπάρχει μία στο πέναντι, έχει το ύφος του ηττημένου. Ναι. Φαίνεται, η ψυχολογία του δεν φαίνονταν. Σαν τον έριξε χιλόπιτα σε πάρτι γκόμενα. Α, έτσι το βλέπει. Όπου και σε πάτη να φάει χιλόπιτα, πάνω στο Ζαχίρ και έφυγε όλοι, τρώσε χιλόπιτα, γυρίζει σπίτι. Δεν πα. Όχι, μετά πα και. Στο πάρτι. Ξεδίνει. Όχι, πα στο πάρτι, τρώσε χιλόπιτα και φεύγει μετά πα αλλού. Εγώ θα έφευγα να πήγαινα αλλού. Να κουστάρω, να διασκεδάσω. Όχι, να με πάρει από κάτω. Όχι, έφαγα τον φλόκο, πάω να παίξω μπάλα αλλού, ρε παιδί μου. Καλά, όλα μάτσι είναι στη ζωή. Ναι, όλα μάτσι. Έκανα μια ήττα, πάω να κερδίσω ένα άλλο μάτσι. Τη ζωή μου τη βλέπω σαν μάτσι. Βέβαια, είναι. Το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία τη ζωή μα. Δίνουμε μάχες, τις χάνουμε, τις κερδίζουμε. Τραυματιζόμαστε. Επειδή είμαι άκρα ανταγωνιστικό τύπο, ναι. Τη βλέπω σαν μάτς. Ναι, 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 ναι. Ναι. Με μαλώνουν. Και βλέπει και του παίχτε γύρω μου. Ναι. Με μαλώνουν ότι είμαι πολύ ανταγωνιστικό και λένε δεν θα έπρεπε. Γιατί ανταγωνίζομαι και με ανώμια. Εσύ ανταγωνίζει και τον εαυτό σου, ρε. Ναι. Ξεφεύγει, ναι, υπερβάλλει κάποιε φορέ. Το χρονόμετρο. Το χρονόμετρο, ναι, ναι. Ενώ σου λέω δεν υπάρχει λόγο. Λοιπόν, δίκαια η Παρή. Ελαφρώς ναι. Σήμερα τι έχουμε τώρα. Ναι. Πρέπει να δούμε τι έχουμε και για τα σημερινά τώρα, τα μάτια. Τώρα 10 είναι όλα τα μάτια. 10 είναι, πλέον τα παιχνίδια. Θα ξεκινηθώ σκαθάρι σήμερα. Σκαθαράκι. Χθες ναι. Χλαπάκια σε είδα. Εκεί μαζί με μουχάλι το φιλαράκι μου. Κάρισε βαγγε ψάρια. Ναι. Εγώ κρέα. Κρεατάκι χθες. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Άσετε, με τα όσπρια, εγώ τη ζωή που κάνω με όσπρια δεν τη βγάζω. Κρέα θέλω. Ναι, ζορίζεις, αλλά το όσπριο είναι πολύ καλό στη τεστοστερόνη. Σε τεστοστερόνη, εντάξει, καλό είναι, αλλά βοηθάει, ναι. Χορταράκι και κρέας, χωρίς πατάτες τηγανιτές και τέτοια. Ζάλσμπουργκ, Μπάγεν. Δεν βλέπετε. Και Ίντερ Λίβερπουλ, η άλλη ματσάρα. Αυτό είναι.
Λοιπόν. Ίντερ Λίβερπουλ. Θες να σου δώσω λίγο πιθανές δεκάδες από Ίντερ Λίβερπουλ. 3-5-2 η Λίβερπουλ. Εντάξει, ναι. Λάθος θα κάνει. Θα οργιάσει ο Ρόμπερτσον με τον. Ίντερ 3-5-2. Ναι, θα οργιάσει. Γιατί είπε η Λίβερπουλ. Θα οργιάσει ο Ρόμπερτσον. Θα βάζα σκόρερ τον Ρόμπερτσον σε αυτό το παιχνίδι. Χαντάνοβιτς θα έχει Ίντερ για να τελειώσουμε το τσαμπιονί. Τριαστόπερ. Νταμπρόσιο Σκρίνια και ο Μπαστόνι, αυτή είναι η τριστόπερ τη. Back half. Ντάμφρις παιχτάρα, ιδανικό για back half νομίζω ότι είναι αυτό ο παίκτη. Και ο Πέρισιτ, ο οποίο φίλε εντάξει είναι παίκτη ασύλληπτο έτσι. Παίζει back half. Τρίγωνο στα half. Παίζει four. Παίζει ό,τι. Τρίγωνο στα half έχουν. Ναι, Βιδάλ, Μπρόζοβιτς και Τσαλχάνογλου. Βιδάλ είναι στην αρχή Μπρόζοβιτς και Τσαλχάνογλου. Ναι. Αριστερά ο συνήθω και δύο και μπροστά ο Λαοτάρο μαζί με τον Τζέκο. Είναι καλή η δεκάδα τη Ιντερ. Μένα μου αρέσει η ναι. Η Λίβερπουλ 4-3-3 δεν το αλλάζει εννοείται ποτέ ο φίλο μα ο Κλοπ. Παίζει ο Σαλάχ με τον αυτόνα. Σαλάχ, Μανέ, Φιρμίνιο. Μάλλον. Δεν ξέρω αν θα καλά ο Φιρμίνιο, αλλά εντάξει. Μπορεί να βάλει και τον Ζώτα. Θα δούμε. Το Ζώτα με τον γουστάρω πιο πολύ. Είναι πιο value for money. Πιο for. Ναι, και πιο μπαίνει μέσα, κάνει πράγματα σίγουρα. Ο άλλο είναι πιο ρολίστα. Ο άλλο πιο πολύ να πετάξει μέσα. Κοίτα, αυτοί κάνουν όταν παίζει ο Φιρμίνο και ανεβαίνουν οι back πολύ απάνω και οι δύο. Ο Αλεξάνδρ Δάνο και ο Ρόμπερτσον λες. Ο Ρόμπερτσον και ο Αλεξάνδρ. Πάρα Δάνο, πολύ. Ναι. Έρχεται σαν δεκάρι αυτός. Σαν δεκάρι. Και κάνουν ένα τρίγωνο με τους δύο εξτρέμ. Οι οποίοι έρχονται στα 7-8 μέτρα σαν δύο φόρ. Ναι. Αλλά για να το κάνουν αυτό πρέπει η μπακ να είναι η καλύτερη στον κόσμο. Η στόπερ του Λίβερπουλ εκτός ο Μάτιπ. Βαντάικ, σ' αρέσει ο Μάτιπ. Όχι. Είμαι, δεν με τρελαίνει, αλλά είναι ο άλλος τέρας ο Βαντάικ. Όχι, δεν είναι καλό. Θα μπορούσε να βρει. Δεν έχουν καλή χημεία αυτοί οι δύο. Και αυτό είναι ένα θέμα που τρώει και γκολ η Λίβερπουλ, νομίζω. Εντάξει, ναι, οκ. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειο στη γη. Εντάξει, ναι. Και η Λίβερπουλ θα έχει και κάποιες. Και Χέντερσον, Φαμπίνιο και Τιάγκο Αλκάνταρα. Έτσι. Αυτή είναι η τριπλέτα σαχάφ που δεν αλλάζει για την Λίβερπουλ. Λοιπόν, αυτά τα ματσάκια το βράδυ. Και οι τρεις τα ίδια χαρακτηριστικά οχταριού. Εντάξει, αυτό σκοράρει πιο πολύ λίγο. Εντάξει. Αλλά είναι. Χαρακτηριστικά τρεχαλατζίδες, κόβω και πασάρω. Ναι. Πιο πολύ τέταρτο, ποιο πατάει τώρα από αυτού. Από τα χαφ τη Λίβερπουλ. Ναι. Νομίζω ο Τιάγκο πατάει ο πιο Τιάγκο. Πολύ. Ναι. Ο Αλκαντάρα. Ναι, ναι, ναι. Πιο πολύ αυτό πατάει. Ο Χέντερσον ψηλό. Ο Χέντερσον έχει το σου το καλό. Έχει το καλά πόδια να πούμε. Ναι, εντάξει, εντάξει, είναι καλό. Παμπίνο είναι περισσότερο κόφτη. Εξάρι. Εγώ τον έβαζα. Εγώ τον έβαζα αν είχα και άλλα, τον έβαζα και στόπερ. Το Φαμπίνιο έχει παίξει. Ναι. Έχει παίξει και νιώθει. Όταν είχε προβλήματα τον έβαζε. Θα τον προτιμούσα με τον Βαντάι. Τα έχει τα προσόντα. Είναι και ψηλό, είναι και γρήγορο, ξέρει και ποδόσφαιρο. Είναι ο Κουρμπέλης της Λίβερπουλ. Ναι, ο Κουρμπέλης. Θα πάμε μετά στον Παναθηναϊκό γιατί έχουμε πατσάκια σήμερα. Μπράβο. Για όσου έχουν ξεχαστεί, έχουμε τρία παιχνίδια εξαναβολή. Και την άλλη εβδομάδα. Το ένα το δίνω άσο. Ποιο? Τον Ατρόμητο. Τον Ατρόμητο δίνει άσο. Ναι. Θες να πάμε λίγο να τα δούμε, λίγο για τα ματσάκια. Λίγο, ναι, ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τα εξαναβολής για να πάμε μετά σε ΠΑΟΚ που παίζει με Μίτλανς Ολυμπιακό, παίζει με Αταλάντα Ολυμπιακός, ετοιμάζει τριπλέτα πίσω σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το κατάλαβα. Θα δούμε στον Άρη. Είναι ο Σισέ όμως ο ένας. Είδα ναι, ο Σισέ. Σισέ, Σισέ Παπασταθόπουλος και Μανολάς, αυτούς τους τρεις. Στέκονται ωραία. Ναι. Λοιπόν, σήμερα 4 η ώρα. Θα δούμε όμως τα κάβια, εκεί έχουμε κουβέντα. Ναι, θα το δούμε πιο μετά. Ναι. Γιατί έχει και Super League 2 σήμερα. Βέβαια, έχει εξαναβολή. Έχει. Πήρε ο Μαυρόπουλος τηλέφωνο. Ποιο, με το Φρίδι. Με το Φρίδι. Τι θέλει. Πάρω λέει τον Αλμοπό σήμερα. Τον πάρει τον Αλμοπό. Άντα εδώ λέω. Άντε να δούμε. Η Καβάλα δεν παίζει σήμερα. Πώς δεν παίζει, στην Καρδίτσα πάμε. Α, ναι, ναι, σωστά. Σωστά, ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν. Εκεί βρωμάει, ε. Για βόμβα. Η Καβάλα βρωμάει για βρωμιά εκεί. Διπλό με στην Καρδίτσα. Ναι, βρωμάει. Αυτά εγώ σ' ακούω γιατί είσαι ύποπτο. Με βρωμάει εκεί. Καρδίτσα Καβάλα διπλό, το παίξουμε. Εγώ το ρίξω. Το ρίξουμε. Ναι, θα το ρίξω γιατί βρωμάει καλά. Πανετολικός Λαμία 4 η ώρα. Πανετολικός Λαμία το κάνουν ένα ωραίο χ αυτοί. Να βολευτούνε λες και δύο. Να βολευτούνε μια χαρά. Ναι. Πανετολικός Λαμία. Χ το δίνω αυτό. Χ το, ναι, γιατί δεν κάναμε προγνωστικά μεσοδόματα. Τον Ατρόμητο το δίνω άσο. Περίμενα, θα δούμε ένα-ένα. Λες ότι ο Πανετολικός με τη Λαμία θα βολευτούμε με τον Ποταράκη. Μια χαρά βολεύονται εκεί. Η Λαμία, κάτσε να δούμε. Η Λαμία ανακοίνωσε και ένα στόπερ το Λούκας. Λοιπόν, ο Πανετολικός θα πάει 23, η Λαμία θα πάει 19. Η Λαμία πιο πολύ το. Ναι, η Λαμία θα πάει. Λαμία εγώ άμα ήμουν ο. Πώς το λένε. Ποιος. Οι προπονητές θα το φτιάχνα εκεί. Ατρόμητος όφι είναι το άλλο το παιχνίδι. Αυτό. 6 η ώρα. Είναι άσο και over το βλέπω. Άσο βλέπεις. 2-1 σκορ βλέπω. Θα βλέπεις τον Ατρόμητο να το παίρνει. Γιατί οι άλλοι στόπερ εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάνε γκολ. Και να μην κάνουν, θα το βάλουν μόνοι τους. Ο Ατρόμητος, ο οποίος βέβαια παίζει τα ρέστα του για να προλάβει να μην παίξει μπαράζ υποβάσμου. Όχι σωμένος. Όχι σωμένος. Εδώ τώρα δεν θα σου πω. Τι σωμένος. Ο Όφι έχει 32, όσο έχει ο Αστέρας και ένα βαθμό κάτω του Παναθηναϊκού. Ο Όφι
αν κερδίσει, είναι εκ των φαβορί για την εξάδα. Θα χάσει. Δηλαδή δεν είναι αδιάφορο ο Όφη. Ναι, θα χάσει. Πες θα χάσει τώρα εδώ και θα τελειώσει. Άσε, θα χάσει. Λοιπόν, αυτό το match είναι στις 6 και 6.30 ώρα. Ναι. Έχουμε Απόλλωνος Μήνης Πανάθα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να κάνει άλμα τετράδας, γιατί άμα κερδίσει αυτό το match θα μπει στην τετράδα, θα σου δώσω μια πιθανή δεκάδα Παναθηναϊκού. Για πάμε να δούμε την τετράδα που πίσω και τα αυτά. Διούδης πάλι. Πάλι ο Διούδης. Το προϊόν τον τρώμε. Εγώ ξέρω την άποψή μου, θεωρώ τον Διούδη πολύ δυνατό τερματοφύλακα και κακώς δεν έπαιζε τόσο καιρό. Άμα πάει δεν έκανε και κάτι ο Μπρινιόλι. Άμα πάει στον ΠΑΟΚ, ναι, θα τον βρίζετε. Γιατί? Γιατί τους βρίζετε όλους τους τερματοφύλακες. Πάλι ο ΠΑΟΚ τους βρίζει. Ρε, παγάσα, όλα ο ΠΑΟΚ τα σταματάει. Ποιον δεν βρίσατε? Το Πασχαλάκι. Α, το βρίσαμε και το Πασχαλάκι. Ποιον δεν βρίσατε? Το Φορτούλα το βρίζαμε. Δεν τον βρίζατε. Τον Ντάνι τον Φερνάντες. Πώς? Τον Ντάνι τον Φερνάντες. Τον βρίζατε. Το Μιχόπουλο. Άκουσε ο καημένος ο Μιχόπουλο. Άκουσε πολλά αυτό. Εντάξει, έκανε και δύο κουτσουκέλες που ενώταν καλό τερματοφύλακα. Ποιο τερματοφύλακα δεν είναι, έχει κάνει κουτσουκέλες. Τι έκανε με ομάδε που πόνεσαν. Αυτό είναι το θέμα. Με Άρη έκανε, με Ατλέτικο είχε κάνει. Με την Ατλέτικο θα την περνάγατε. Όχι. Λοιπόν. Κιτσιούδη βρίσαμε. Γάτα Κιτσιούδη φωνάζαμε, θυμάμαι. Γάτα ναι. Κιτσιούδη. Το Κιτσιούδη δεν το βρίζατε? Όχι. Γάτα Κιτσιούδη φωνάζαμε, το θυμάμαι σαν τώρα. Εκεί ερχόταν να προθέρμασε, μα έκανε χειρούργια και τον αποθεώνα. Το θυμάμαι. Ας ναι. Το βγει να το πει και ο ίδιος κάποια στιγμή. Στον Μπούζο που βγαίνει, γιατί μπορεί. Είναι ωραίος είναι. Μπορεί. Λοιπόν, Διούδης. Διούδης. Η τετράδα του Παναθηναϊκού έχει συμμαζευτεί και είναι δεδομένη πλέον. Θα βάλει Σάντσες. Σάντσες, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Πέρεθ και Σέγκεφελτ. Τι Πέρεθ? Βέλεθ και, και Σέγκεφελτ. Απίστευτη την τετράδα. Ο Πέρεθ εξάρι. Ναι. Ναι. Οι δύο ναι. Κάβε. Έρχεται ο Μαουρί Αρίσιο. Ο Μαουρίσιο δεν θα παίξει. Ωραία. Ποιο θα παίξει? Ο Γκατζίνοβιτ, Βηγιαφάνε και Ρούμπεν. Ο Ρούμπεν είναι εξάρι, το εξάρι. Και ο Γκατζίνοβιτ είναι το ταμάμο χτάρι μαζί με τον. Τρώει τον Αλεξανδρόπουλο. Ναι, είναι πολύ... ήταν καλό ο Γκατζίνοβιτ. Τον έφαγε. Τον έφαγε. Πάει ο Αλεξανδρόπουλο. Και μπροστά Αϊτόρ. Παλάσιο. Αϊτόρ. Και. Ιωαννίδη. Ιωαννίδη. Επιμένει στον Ιωαννίδη. Καλά κάνει. Γιατί? Δεν γίνεται να το βγάλει. Έβαλε δύο γκολ προχθές με την Λαμία. Το βγάλει. Το έβαλε 10. Δηλαδή κάνει κάτσε ρε φίλε. Όχι, όχι, δεν είναι. Καλή το έβαλε 10 στο ξεκίνημα και τα έβαλε στα 3-0, 4-0. Ο άλλο σου πήρε το μάτς. Πάπ, ένα... Δηλαδή τώρα κάνει εσύ δύο μήνες νούμερο ένα κρωματικό της και τον άλλο σε βγάζει. Δεν σε βγάζει. Άνετα. Άνετα λες εσύ. Τι θα έλεγε εσύ. Δεν τα... Λοιπόν. Άμα είναι κανένα που είναι ΠΑΟΚ, μπορεί να με βγάλει. Εφαγόθηκε πάλι με. Όλα ο ΠΑΟΚ τα στραβά και τα ανάποδα. Τι βλέπεις εδώ πέρα για να το κλείσουμε? Χαμηλός ο Απόλλωνος Μήνης με 5-4-1. Πίσω πάει κάτι και εγώ χαμηλό. Διπλό κακή και ομάδα, 1-0. 0-1 δηλαδή. 0-1 για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι, 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 ναι. Ο οποίος κερδίζοντας, πρέπει να το πούμε αυτό. Τελειώνεται τετράδα, ε. Πάει τέταρτος μόνος του με 38 και ένα βαθμό πίσω από την ΑΕΚ. Ζάχαρη. Ένα βαθμό πίσω από την Ζάχαρη. ΑΕΚ. Ναι. Να πούμε τα εξαναβολής του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Άρη είναι την άλλη εβδομάδα, 23 του μήνα. Full. Δεν σταματάμε, ρε. Ναι. Δεν σταματάμε. Είπαμε, θα πάμε έτσι. Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή. Full. Και αυτήν την εβδομάδα δεν γίνονται του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού τέλος πάντων, γιατί έχουμε τα ευρωπαϊκά. Έτσι. Τα οποία θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, αυτά με την Super League σήμερα, τα τρία παιχνίδια που είπαμε. 4 η ώρα Πανετολικός Λαμία. 6 Ατρόμητο Σόφι. 6.30 Απόλλωνος Μήνης Παναθηναϊκός. Την άλλη. Ναι, την άλλη Τετάρτη, το ξαναλέω, έχουμε Λαμία Αστέρας, Άρης Ατρόμητος, Ιωνικός Απόλλωνος Σμύρνης, που είναι επίσης τα εξαναβολής και αυτά, έτσι, που δεν έχουν γίνει. Μάλιστα. Εντάξει, τελειώσαμε. Φεύγουμε και από την Super League. Τελειώσαμε, Μαρτίνα. Πάμε λίγο τώρα, μια που πιάσαμε λίγο στο σώμα μας τον Άρη, με το θέμα του προπονητή. Για να προλάβουμε. Για να προλάβουμε, είναι και 59. Ναι, είναι και 59. Ναι, να πούμε λίγο τη Β' Εθνική και μετά πάμε Άρη. Έχουμε και ώρα, λέει. Ωραία. Πάμε ναι, ναι. Β' Εθνική. Πάμε Β' Εθνική, τι έχουμε σήμερα. Πάμε Β' Εθνική, όπου έχουμε και μετά σήμερα. Μετά πάμε Άρη να δούμε τι παίζει εκεί. Τι παίζει με τον προπονητή. Να πάμε να δούμε ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει με τρέλα τα τεστ σήμερα. Γιατί είδαμε τον Λουτσέσκου να παίρνει 4 πιτσιρικάδες. Ναι. Δεν ξέρουμε γιατί. Από, ναι. Από την ομάδα του Γκαρσία που πάει γυμνή να παίξει με τον Πανσεραϊκό. Και τον Ολυμπιακό πώς θα κατέβει. Λοιπόν, σήμερα. Σήμερα. Διαγόρας, Λεβαδιακός Διαγόρας. Ο Διαγόρας είναι. Δύο η ώρα, νωρίς αυτό. Εγάλεο Ζάκηθος, δύο η ώρα. Εγάλεο. Ζάκηθος, δύο η ώρα. Άσοι και τα δύο. Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ Β με πολλές αλλαγές, πολλές απουσίες ο ΠΑΟΚ Β. Over. Ναι. Ηρακλής Ολυμπιακός Βόλου στις 3. Ολυμπιακός Βόλου ή Ηρακλής Β. Ηρακλής Ολυμπιακός Βόλου. Άσος. Άσος. Απόλλωνο Πόντου Αλμοπός. Άσος είπε ο Μαυρόπουλος. Τώρα τα βρύδια σφίξανε. Κηφισιά Καραϊσκάκης. Κηφισιά Καραϊσκάκης. Ρόδος Αστέρας Βλαχιώτη 3 η ώρα. Άσος. Καλυθέα Ιεράπετρα 3 η ώρα. Όλα 3 είναι βασικά παιδιά. Άσος, όλα, ναι. Βέρεια Νίκη Βόλου. Μιχάλης.
Ο Μουχάλης. Πότε θα πετάχτουν φιλαράκι μας. Ε? Αν το δούμε κάποιον στη Βέρεια. Πετάχτουν. Μέχρι τότε θα γίνει καλά ο Μπουκουβάλας, θα μας φάει τη θέση. Αυτό να ξέρουμε ότι θα παίξει. Να πάμε να το δούμε. Έτσι μια κλωτσιά ακόμα στο στέρνο. Μάτα βρε. Πιερικός σας πρωτός. Τι είναι λέει. Πιερικός σας πρωτός. Δεν βράζει άκρη. Τοπικό ντέρμπι στη Λάρισα. Από όλο Λάρισα με τη Λάρισα του Κούγια. Τι θα γίνει εδώ. Εκεί θα πέσει ξύλο. Θα πέσει, θα μαλώσουν λε. Ο Κούγιας θα κάνει μανούρα. Δεν κάνει και τίποτα άλλο. Μανούρε. Από όλο Λάρισα σου θεωρεί. Σαν παράγοντα είναι ψόφιο. Το θεωρεί προποτζίδικο και όχι άδικα. Ναι, του ξεφατώνει. Καλά του κάνει. Ολυμπιακό Β Τρίκαλα. Ωραίο μάτς. Καρδίτσα Καβάλα λοιπόν, 3 ώρα. Εδώ λε θα γίνει μαγεία. Εδώ τώρα η καρδίτσα φαίνεται ότι. Δεν μπορεί. Αλλά έχει παιχνίδια λιγότερα. Άμα τα πάρει όλα. Άμα κάνει μια ομορφιά και. Ποιο είναι ο προπονητή εκεί, ο Αμανατίδη? Ναι. Θα γίνει ομορφιά. Θα γίνει, λε. Ο Περικλής είναι. Περικλή και είναι και ο φίλο μα. Ο Ατήλας. Ο Ατήλας, ο Μαυροφορίδη είναι. Μυροφορίδη. Τώρα φαντάζομαι το τραπέζι. Ατήλας ναι. Να τρώει πρωινό. Ναι. Μυροφορίδη να φτιάξει. Και... Να πίνει μόνο φραπέ, καφέ, γιατί ξέρω ότι πίνει πολύ λοιπόν, καφέ. Φάλα μυροφορίδη, άμα γίνει ομορφιά. Ωραίο τύπο είναι ο Παύλο. Ναι. Ωραίο τύπο. Άμα γίνει ομορφιά, δηλαδή πώ μου φαίνεται ότι. Δηλαδή όλη η σύνθεση αυτή δεν σου κάθε καλά. Δηλαδή αυτή είναι, λες, είναι πούμε, μια σύνθεση είναι η οποία σηκώνει κουβέντα, ναι. Λοιπόν και έχουμε και ΑΕΚΒΙΤΑ Παναθηναϊκός. Εγώ θα το πετάξω ένα διπλό την Καβάλα. Παίξουμε κι εγώ, αξίζει τον κόπο. Ναι, αξίζει ναι, τον κόπο τουλάχιστον. Λοιπόν και Παναθηναϊκός και ΑΕΚΒΙΤΑ Παναθηναϊκός Β στο ΑΚΑ 3,5 δηλαδή, αυτό. Ο Μυροφορίδης είναι με τον Περικλή Αμανατήρη. Μαζί, ντουέτο. Και Κλάους και δεν συμμαζεύεται. Όχι ομορφιά, ζωγραφιά του Πικασό αυτή μπορεί να φτιάξουν. Ναι, ναι. Είναι ωραία τύπη. Μ' αρέσουν. Το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ είναι 3 του Μάρτη και ο Ολυμπιακός με Αστέρα. Αυτά τα δύο πάνε ακόμα μια εβδομάδα μετά. Έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, τώρα, σε έπαιξαν εδώ κάποια φιλαράκια μου. Παίξαμε, λέει, το διπλό της Καβάλας. 10-50 πλήρωνε. Κοιτάξτε, εδώ είναι η λογική. Καρδίτσα δεν βγαίνει. Άστινα την καρδίτσα. Έχει... Ναι, άμα κάνω, σου λέω νίκες, δεν βγαίνει, βρε καρδίτσα. Δεν θες να βγει. Σαν να τα 5 χρόνια, 80 χρόνια δεν βγαίνει. Γι' αυτό πήγε τώρα Μυροφορίδης εκεί, Αμανατίδης, Κλάους, Ατήλας. Για να την ανεβάσουν. Ο Ατήλας πήγε για άλλους λόγους. Καλά, ναι, πήγε για άλλους λόγους ο Ατήλας. Εντάξει, οκ. Okay. Προστατεύει την ομάδα. Εντάξει, οκ. Έχουν κάνει ένα γκρουπ, ρε παιδί μου, τα παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν. Κανονικά ένα. Κάτι χαστούκια έπρεπε να δώσει τον Κλάους να το συνεφέρει. Φιλαράκια είναι, ρε. Ε, γι' αυτό δεν το βάλαμε. Φιλαράκια είναι. Εγώ, λοιπόν. Εγώ τον Κλάους τον κολλάω, να ξέρεις. Εντάξει, ναι. Κανονικά πρέπει να. Σωστά τον κολλούσα. Τον κολλάω, γιατί τον κολλάω. Δεν τον κολλάω. Γιατί 26 χρονών σταμάτησε μια καριέρα που μπορούσε να ακόμα και τώρα να σε έντερ φόρσο μπάου. Κατάλαβε. Έχασε λεφτά ο Βλάξ. Εντάξει, τι να κάνω. Τέλος πάντων. Αλλά άμα ακούσαμε Ανατίδη και Μυροφορίδη. Ναι. Είναι καλή ζωγράφη αυτή. Δηλαδή τον Πικάσο. Ο Πικάσο. Μπορεί να την ώρα που ζωγραφίζει και πάνε στην πινακοθήκη ναι. Να δει τον Αμανατίδη και τον Μυροφορίδη και να πει ρε εσύ μπάσκι είναι καλύτερη ζωγράφη αυτή από μένα. Ζωγραφίζουν, καλά, ε. Ζωγραφίζουν μεγάλες ομορφιές αυτοί. Είναι όμορφοι άνθρωποι. Οπότε γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λες ότι μπορεί να κάνουν ζωγραφίες. Μπορεί να ζωγραφίσουν το κάστρο της Καβάλας. Εδώ μου λένε πάντως 5 γκολ από την Ξάνθη όταν τρώει. Δεν μπορεί να ανεβάει η κατηγορία. Λέει του μάτς. Είναι πολλά. Με ενημερώνει εδώ ο φίλος Μωσάκης ότι η κοπέλα, η Βιολέτα Παύλουκ, την οποία την είπες μπουτού. Ποια Βιολέτα Παύλουκ. Αυτή είναι εδώ. Ναι. Είναι bodybuilder, γι' αυτό λέει φαίνονται του μπανιασμένα λεπτά μπουτ γιατί συνέχεια τα δικήσει, λέει. Σε έχω στείλει κουλ και στο Instagram, ναι. Λέει. Ευχαριστώ, Σάκη. Θα πω μετά να τα δω όλα στο Instagram. Κάνουν βάρη και αθλητισμό και στιβίστρες και έχουν και κορμάρες. Ναι. Τι είναι αυτό τώρα, ομορφιά είναι αυτό το πόδι. Τι να κάνουμε τώρα, σου λέω τώρα τι μου λένε. Φοράει και κολλητό παντελόνι, δεν ξέρω τι δει και το βόδι. Θέλω φωτογραφία. Δηλαδή, άμα είναι μπουτούμια. Δεν βάζει στένο παντελόνι, ρε βόδι να πούμε. Λοιπόν, θα βάλει κάτι πιο ανοιχτό να δείξει, να μην δείξει τι ατέλειε σου. Να το καλύψει. Σωστό. Έπρεπε να γίνει και στη λίστα, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει αδικήσει πόσα ταλέντα. Παραλίγο γιατρό. Παραλίγο γιατρό. Υδραυλικό. Ηλεκτρολόγο. Ζωγράφο. Επιστήμονα. Στιλίστα. Τερματοφυλακά. Δικαστή ραπ. Πόσα ταλέντα έχει χάσει αυτή η κοινωνία εξαιτίας. Υπουργός. Κοίταξε να δεις. Ναι. Στη δουλειά που κάνω. Παρά το Θεό! Στη δουλειά που κάνω. Ναι. Ένα ταλέντο έπρεπε να είχα για να πάρω παραπάνω λεφτά. Το κουμπί. Όχι. Α, το κουμπί δεν είναι. Αν πάω οξύ. Έλα μωρέ. Γιατί... Άμα ήμουν πάω οξύ. Να σου πω. Θα άνοιγαν οι πόρτες εύκολα. Διαφωνώ. Ναι. Ή να ήμουν Ολυμπιακός. Διαφωνώ. Να ήμουν Ολυμπιακός και να άνοιγαν οι πόρτες κάτω. Ναι. Αυτές είναι οι πόρτες. Να σου πω, να σου πω τώρα. Σου πω τι να ήσουν. Έκανες την καλύτερη επιλογή. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή, αν ήσουν παοξής όπως είμαι εγώ, ναι. Εγώ ξέρω κατευθείαν το 7-8 όταν είπε ότι είμαι ΠΑΟΚ, ναι. Έχασα το 1/3 των ακροατών μου, το ξέρεις. Το έχασα. Γιατί ήταν Αριανή που με γούστα να μαμούζει του και λέει: εσύ φωνάζει γκολ στο ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα εσύ που δεν έχεις επιλέξει ούτε ΠΑΟΚ ούτε Ολυμπιακό, τους έχεις όλους.
Καλύτερα που δεν σε πλακώνουν όλοι όμως. Είναι και το άλλο. Έχεις καταφέρει να έχεις το αλάθητο. Σε κροπάει. Έχεις, ναι. Αλλά σου το ξαναλέω. Εγώ εν γνώση μου το 7-8 αποκάλυψα τη ομάδα ήμουν. Εσύ ένα γήπεδο να μην σε δέρνω. Εγώ με δέρνω όλα. Καλά. Έχεις κερδίσει το αλάθητο. Άστο. Έχεις τον τρόπο σου που είσαι μια χαρά. Αλλά καλύτερα που δεν έχεις πει τι ομάδα είσαι. Ή που δεν έχεις ομάδα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν έχεις στιγματιστεί. Δεν έχεις κάποιον απέναντι. Όχι, δεν έχω. Ναι, εγώ έχω όμως. Θέλοντας και μία, άσχετα αν εγώ είμαι άλλη φάση. Ναι, άλλες γι' αυτό. Ναι, έχω κάποιους απέναντι. Πάντως αυτή η Μπουτού. Ναι, δεν μου την ξαναβάλλετε. Εντάξει, λοιπόν. Bodybuilding λέει κάτι. Θέλουμε φωτογραφία με ραπ και κουλ. Cool, ναι. Να σου φρώνουν τα χίλια όπως έβγαλε στην Τούμπα. Λευτεριά στο Τακίμι. Λέει ο Ηλίας. Ποιο σου φρώσε τα φρύδια. Τα χίλια. Εσύ. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα το μήνυμα. Α, ναι. Εγώ έκανα ένα μπούμεραγκ στην Τούμπα. Ναι. Κάνω και μπούμεραγκ τώρα. Μαγεύομαι το Instagram που κάνω ένα. Κάνω ένα τέτοιο. Θέλω να κάνουμε μαζί ένα τέτοιο, ένα στο Instagram. Μετά θα μπούμε και θα το κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, λευτεριά σου Τακίμι λέει. Του παίζει μπακ δεξί, ο Τακίμι. Όχι, το Τακίμι σε παίρνει κάτι και λίγο που δεν τον αφήνουμε να βγει εδώ πέρα. Παιδιά, 15 τηλεφωνήματα. Πήγαμε για καφέ χθες και πήρε 15 φορές. Έχει ανάγκη από. Είναι, νιώθει μοναξιά γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν. Θέλει να ακούσει καλημέρα, καλησπέρα. Ωραία. Χαιρετίζουμε δράμα. Δράμα. Ναι. Κουλ, πότε βγαίνει απόφαση για Άρη. Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Και μετά θα πάμε στους Ευρωπαίους. Στον Άρη δεν θα τους πάρει τους βαθμούς, με είπαν εμένα. Ποιος είπε, κάτσε ρε δικηγόρε πάλι. Δάτα το εδώ. Ο Μάντης ο Κάλχας, εμφανίσκε τώρα. Ποιος Κάλφας. Κάλχας. Ο Κάλχας. Λοιπόν, γιατί δεν θα τους πάρει, γιατί λες θα τους φέρει εδώ στην ΕΠΟ και η ΕΠΟ θα πει δεν στο δίνουν γιατί δεν πάω. Την ελέγχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Α, λες θα το φέρουν εδώ πίσω. Αυτό είναι ένα σενάριο. Το σενάριο αυτό με είπαν είναι το πιο λογικό. Ότι αυτοί οι ακαμάντιδες εκεί. Καλά, τόσους μήνες περιμένουμε για να μας πούνε πάρτε το πίσω μόλις σας δείτε το. Ναι, ακαμάντιδες. Τζάμπα τα λεφτά. Και να το δικάσουν πάλι τους 6 βαθμούς θα συμφωνήσουν με την. Δεν θέλουν οι ομοσπονδίες να έχουν κόντρα η μία με την άλλη. Ναι, μάλιστα. Οπότε ο Άρης πάει η βαθμή να τους παίρνει. Εάν δεν τους πάρει, είναι υποχρεωμένος να κάνει δύο μεγάλες νίκες. Εκτός του ατρομήτου. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να τις κάνει. Πρέπει να κάνει δύο μεγάλες νίκες. Μία είναι χαμένη. Ναι, τον ΠΑΟΚ όμως τον καταφέρνει συχνά πυκνά. Έτσι να τα λέμε αυτά. Έτσι. Ναι. Αν δεν πάρει άμα δεν πάρει τους 6, θα μείνει εκτός εξάδας. Και δεν θα παίξει playoff. Άμα δεν πάρει τους 6 και δεν καταφέρει να κερδίσει το Τερζή, θα πάει τώρα εκεί πέρα. Πάει με Τερζή. Καλώς είναι. Μια χαρά είναι ο Τερζής. Μια χαρά είναι ο Τερζής. Πρέπει να πει από τι είναι ο Τερζής και τι να τον πει τον Ενδιαγέ και τον Καμάρα και αυτού. Ναι, τι να του πει. Εντάξει, εγώ ξέρω πάντως ότι ο Μάτζιο με ΠΑΟΚ είχε πολύ καλή παράδοση. Εγώ θα τον άφηνα το Μάτζιο, τα είπαμε και χθες. Βγάλει τη χρονιά, το καλοκαίρι φύγε αξιοπρεπέστατα όπως έφυγε και τώρα ο άνθρωπος. Δεν ζήτησε τίποτα, κοινή συνενέση. Γεια σας, το καπελάκι μου και αποχωρώ. Εντάξει, ο Μάτζιος είναι τύπος που θέλει να αφήνει καλά στοιχεία πίσω για να το ξαναπάρουν. Τα αφήνει τα καλά στοιχεία. Έκανε την καλύτερη χρονιά που άρεσε τα τελευταία 40 χρόνια. Φέρε τα δεδουλευμένα. Ναι. Και καλά έκανε. Ναι, οκ, τα άφησε, κοινή συνενέση. Μόνο και με λιγότερα λεφτά να ζήσω, λέει ο άνθρωπος. Εντάξει. Ναι, σε αυτό τον παραδεχόμαστε. Αξιοπρεπής ο Μάτζιος, εμένα σου λέω εγώ, το συμπαθώ πολύ το Μάτζιο. Εσύ μπορεί να σου είναι ουδέτερος. Εμένα μου βγάζει κάτι. Ντομπριλίκι, ρε παιδί μου, είναι ντόμπρος. Δεν έψαχνε δικαιολογίες ποτέ όταν εγώ τον έβλεπα σε λόγια. Καλό παιδί με τον πρόεδρο. Είναι καλό. Αφού είναι φίλοι με τον Καρυπίδη. Φίλοι μα με. Είναι δυνατόν να κάνεις μια δουλειά και να είσαι φίλος με το αφεντικό. Δεν γίνεται. Ξεστή, αισθανόταν ότι ο αφεντικό. Δηλαδή, ποιος πήγε χαΐρι. Όπα. Τώρα πήρε, δεν τα βλέπετε αυτά εσείς τώρα. Για πες, ποιος πήρε χαΐρι που ήταν φίλος με το αφεντικό. Δηλαδή, εκεί είσαι φίλος με το αφεντικό. Και πας, πίνεις, κάνεις τρως, πας και στο τροχόσπιτο. Και ποιο το χαΐρι. Τραβιέσαι μετά και. Ναι, και φεύγεις. Ναι, σωστά. Σωστό. Τι να το κάνω εγώ τώρα. Τα και τα πάω τώρα στο τροχόσπιτο. Στο να κάνεις βουτιές. Και να κάνω βουτιές και τα. Πάω, αλλά. Μία φορά τώρα. Ναι. Τι πράγμα είναι. Λοιπόν, ο Άρης εξετάζει λίστα και ξέρει, αισθανόταν πολλές φορές με τον Καρυπίδη ως συνεργάτες. Γιατί πέραν από κοινού αποφάσεις. Το ρωτούσε ο ένας, αυτή ήταν η σχέση του. Δηλαδή, τι να κάνω, το ρωτούσε ο Καρυπίδης από εδώ, από εκεί. Γι' αυτό αισθανόταν ότι ήταν και φίλοι. Τέλος πάντων, ο Καρυπίδης εξετάζει κάποιους προπονητές. Άμα ήταν φίλοι, ναι. Θα του τον έλεγε. Δεν θέλω extreme, θέλω winger έχω. Θέλω four. Θέλω four. Φώναζα με half για τον Θέλω four. Four άμα έχω παίζω. 4-3-3 τον έχω στο κουτί. 4-2-3-1 τον έχω στο κουτί. 3-3-6-1 τον έχω στο κουτί. 3-5-2 τον έχω και με άλλο στο κουτί. Δηλαδή, άμα δεν έχω center four. Μέσα ακούω τον φίλο μας τον Τίνο, τον Παλί, βέβαια έτσι έχουμε κάνει τις κουβέντες. Πιστεύει και αυτός όπως και εγώ, και την έχουμε κάνει την κουβέντα, ότι το κομβικό λάθος του Άρη. Για να απογειωνόταν ενδεχομένως να πήγαινε τελικό κυπέλου πέρσι, ενδεχομένως να έβγαινε δεύτερος. Τι. Ήταν να έπαιρνε αντί τον Μήτρογλου τον Παράλες. Ναι. Εκείνο. Ο Παλής έχει ζήσει τον Άρη χωρίς σεντερφόρ. Ήταν το κομβικό λάθος. Έπαιζε σεντερφόρ η Πάπια ο Σεμερτζίδης, να πούμε, ο οποίος ήταν φοβερός αθληταράς. Σωστό. Και βέβαια την Πάπια περπάταγε. Επειδή τον άκουσα χθες τον Σεμερτζίδης, είχε κάτι πόδια.
βολίδες. Ναι. Διεισδυτικός, χαφ και τα λοιπά. Ναι, το παιδί το βάζα center for. Το θυμάμαι, ναι. Μα ήταν χαφ. Χαφ ήταν, ναι, ναι. Ο Ντίνος στάθηκε, γιατί την άκουσα τη συνέντευξη, ήταν χύμαρος. Είναι, γι' αυτό το γουστάρουμε. Είναι χύμαρος. Τα λέει όπως τα νιώθει, είναι παθιάρης με την ομάδα του. Λέει, μου άρεσε να πάρει ένα κρεμέτσικ. Και στο ερώτημα. Πώς θα το πάρει πάλι το, τον κρεμέτσικ. Πώς πήρε τον Καμάρα. Ποιος. 3,5 εκατομμύρια, δεν έδωσε τον Καμάρα. Πάνε, ναι. Βέβαια. Ο κρεμέτσικ με 2,5 πήγε στη Σλάβια. Ναι. Με 2,5 πήγε. Αλλά δεν θα ερχόταν ο ίδιος εδώ. Γιατί δεν μ' άρεσε κάτι που είπε ο Μπαλής. Δεν θέλω να μιλήσω για το Μάτζιο. Ναι. Κρίμα είναι και τέτοια. Κάτσε ρε. Δηλαδή... Επειδή είναι ζεστό πολύ το θέμα, τώρα σου λέει εντάξει, μην βάλω φωτιά. Μα μεγαλώσει άνθρωπος, γίνεται μαλακός θα πούμε. Θες να είναι. Τώρα το Μπαλής 45 χρονών θα τον είχε αλλάξει τα φώτα το Μάτζιο. Θα του είχε αλλάξει τα πετρέλαια. Αλλά τώρα επειδή είναι πιο ευσυγκίνητος. Άμα γίνεις παππούς. Ναι. Άμα γίνεις και παππούς. Αυτό με το είπε και ο Καρατζαφέρης και στεναχωρέθηκα. Άμα γίνεις παππούς και εσύ, έγινε κάτι, θα γίνει. Έγινε κάτι στην τηλεόραση και συγκινήθηκα εγώ σε κάτι. Τι μου λέει ο Καρατζαφέρης. Γέρασες λέει Ραπτόπουλο. Λέω εσύ είσαι. Χειρότερο. Τώρα θα δεις τα κάνω. Ο Κρμέτσι πάντως παρεμπιπτόντως φέτος στη Σλάβια. Ναι. Δεν έχει τα νούμερα τα περσινά. Πάντως έχει βάλει 7 γκολ. Και έχει και 5 assist. Κάτσε ο Ντίνος τον είδε ότι είναι θορυκτό, ξέρει μπάλα. Στη σονάρια, μα ήταν ο Κρμέτσικ, τι συζητάμε τώρα. Άμα ήταν ο Κρέμψη τον Άρη. Αντί να πάρουν τον Καμαρά που πήγαιναν τα καλοκαίρια πάνω. Άμα ήταν ο Κρέμψη τον Άρη, θα τον τρώγανε για να παίξει ο Κόχε από το καζίνο ο χοντρός. Άσε το, εκεί πέρα. Εντάξει, πάντως θέλω να πω ότι δεν κάνει τη σούπερ χρονιά. Πέρσι τον Πάουκ έκανε πολύ καλά πράγματα. Βέβαια ο Κρμέτσικ, να το πω και αυτό, έχει πάει ως δανεικός από την Πρίζη στη Σλάβια πάλι. Η γυναίκα του, ναι, ναι. Ήθελε να πάμε Πράγα και δεν τον αγόρισε Σλάβια. Δανεικό τον έχει πάρει. Να το πούμε και μάλλον τη άρεσε η Τράγα. Η Τράγα είναι από την Πράγα. Τα παιδιά είναι μικρά, πάνε σχολείο εκεί θέλουν. Η κοπέλα από πού είναι, από την Πράγα είναι. Πράγα, ναι, θέλει την πόλη τη. Θέλει τα παιδάκια που είναι μικρά και θα πάνε προδημοτικού, α πούμε, να πάνε στην Τσεχία. Αυτό ήθελε η γυναίκα. Στην Τσεχία τα παιδάκια. Να μην πάνε Ελλάδα ή Βέλγιο. Μπορεί να πάνε τα παιδάκια στη Θεσσαλονίκη και το μαχαιρώσει κανένα. Σταμάτα, ρε, εσύ, σταμάτα, φαγώθηκε με αυτά. Λοιπόν, ο καλά έκανε η γυναίκα και έφυγε από τη Βρωμόπολη αυτή και πήγε στην Τσεχία. Κάτι ήξερε. Λοιπόν, γενική αδιέστηση. Πέρσι στον Πάοκ σε μισή χρονιά έβαλε 9 γκολ. Πλάκα κάνει. Σε μισή χρονιά φέτος έχει 7 γκολ. Ο Σοσίας του Καμόρα ήταν εκπληκτικό. Ναι. Πεχτάρα, ναι, δεν το συζητάμε καν. Και δυνατό και τεχνίτη. Ναι, έβγαινε πλάγια, πατούσε και περιοχή μετά, έβγαζε σέντρες. Άσο τώρα, πολύ καλό φορ. Απλά το θυμήθηκα τώρα που τον μνημόνευε ο Ντίνος, σε συνέδεξε εδώ. Καλά έκανε και το μνημόνιο, γιατί σου λέει ο Ντίνος. Ενέδωσε 3,5 για τον Καμάρα. Για τον Καμάρα για να κάνει το. Για να κάνει το χαμάλι, ρε. Ναι, όπως όπως για να κάνει. Για να κάνει τι να τρέχει σαν το βλάκα. Μα σα είπα εγώ εδώ και 2 μήνες. Ο Καμαράς είναι βλάκας. Μα μου λένε. Ποδοσφαιρικά έτσι, παιδιά, ναι. Μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Και... Γιατί προσόντα και ποιότητα έχει ο Καμαράς απέναντι. Μα είναι βλάκας. Ναι. Γιατί είναι βλάκας, πάρτε 2 μήνες στα παιχνίδια και δείτε γιατί είναι βλάκας. Ναι. Αλλά πιο βλάκες είστε εσείς που δεν. Οι δώσετε... προπονητές ναι. Που ακούγονται πώς σου φαίνονται. Τώρα βέβαια είναι προπονητολογία αυτή. Ποιοι είναι αυτοί που ακούγονται. Ακούγονται γιατί ο Κάναντι. Ο Κάναντι. Ναι. Ποιο μα είπε. Χθες μίλουσε με τον Κάναντι. Μην το πει ποιο. Δεν λέμε. Ναι. Μα έβαλε 12 παίκτες στον πίνακα. Στον πίνακα έβαζε 12 παίκτες συνέχεια, λέει. Στη... Ε, ας τον κάνατε. Εγώ τον είπα ναι. Το φίλο. Ναι. Ναι, τι κάνατε. Βέβαια και αυτός που το είπε για τον κάνατε ναι. Δεν στρίβει. Ακριβώς. Ναι. Μπορεί να μην είναι και καλές, γι' αυτό σου λέω εγώ που τα ακούω πάντα και από τις δύο πλευρές. Δεν στρίβογλου αυτό. Δεν στρίβογλου, ακριβώς. Ναι, δεν λέμε ονόματα. Ο κάνατε είναι ο ένας που έχει ακουστεί, εξετάζεται. Λάτιν λένε κάποια άλλα δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Δεν κάνει ακούστηκε και το όνομα του Ζουνίδη. Ναι, ο Ζουνίδης ταιριάζει πιο πολύ, α σου πω κάτι. Ναι. Ο κάνατε είναι ένας πολιτισμένος άνθρωπος. Πολύ. Ωραία. Ένας πολύ. Κύριος... Έχει μεγαλώσει με άλλη κουλτούρα, ναι, φιλοσοφία. Κουλτούρα. Ναι. Τι να έρθει να κάνει σε αυτή την πόλη τώρα αυτός ο Κάναντι. Πω, μια χαρά πέρασε. Στην πόλη καλά περνάνε εδώ. Μην τι σιγούσα βγάζω εδώ στην πόλη. Τι να κάνει σε αυτή την πόλη ο Κάναντι. Θα φύγει σε 3 μήνες. Μόνο τους ουρακοτάγκους εδώ πέρα. Θέλει ένα προπονητή ουρακοτάγκο. Άρα ποιο είναι ο ουρακοτάγκος. Ένα πρόμπυρε θέλει. Ένα τέτοιο στυλ, άμα πάλι ξένο. Έναν που να δέρνει τους παίκτες από διτήρια. Παράδειγμα αμέσως. Να τους πιάνει το λαιμό και να τους ταρακουνάει. Όταν τους δέρνει, δηλαδή μεταφορικά εννοώ. Έτσι. Μην πάει το μυαλό σας στο κακό και στη βία. Ναι. Να είναι μάχημος ρε παιδί μου κτλ. Να είναι τσαμπουκά. Να παίξει από διτήρια και να το σέβονται. Να πει ο Καρυπίδης να πω στα αποδυτήρια να του πει τράβα έξω. Τράβα έξω. Και άμα δεν γουστάρει, διώξε με να τον πει έτσι σχέδιο. Αντιληπτό. Ο Κάναντι. Θα τον πει, ελάτε πρόεδρε, δείτε και την τακτική και τα αυτά και τα λοιπά. Πείτε μου τι σύστημα θέλετε να παίξω. Ευγενικά και τα λοιπά. Ναι. Ένα λιτάρα, ένα ουρακοτάγκο. Ο Ζουνίδη. Ουρακοτάγκος είμαι. Είναι ο Ζουνίδης. Δεν είμαι. Είναι ο Ζουνίδης, ε. Ουρακοτάγκος ενώ είναι. Δηλαδή... πολύ κλάσο. Είναι μπρουτάλ, όχι. Είναι ουρακοτάγκος. Ναι. Ουρακοτάγκος. Έτσι πως το λες εσύ, κατάλαβα. Ποδοσφαιρικά ουρακοτάγκος. Άρα ο Ζουνίδη θα έλεγε σωνάρι. Χίλιες φορές, βέβαια. Καλός προπονητής είναι. Ο Βλάντα είναι λίγο δύσκολο από ό,τι έχω μάθει. Ο Ίβιτς με Καρυπίδη. Ο Ίβιτς είπε με Καρυπίδη δεν έρχομαι. Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι είπε με Καρυπίδη δεν έρχομαι. Δεν έρχομαι, λέει. Θέλει τον Μπερλουσκόνη αυτό. Εντάξει, κοίταξε, έχει απορρίψει το τάσει πολλές ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς θα πάει με έναν Μελισανίδη που πληρώνει.
Με απορώ πως δεν πήγε στην ΑΕΚ ο Ίβιτς. Αλλά και εκεί... Ο Ίβιτς, ναι. Ο Ίβιτς είναι σέρβος. Είδε ότι ο άλλος είναι καβούριας και λέει να πάω στην ΑΕΚ. Πήρε φέτος παίχτες, έδωσε λεφτά. Απλά πήρε, ντάξει, είπαμε, δυνάμωσα μπροστά. Πήρε τον Παπαδημητρίου από την Ξάντη τεχνικό διευθυντή. Με ψυχώσει, δεν τα θέλω πισινός του. Ο Άρης περιμένει τον Μπρούνο Γκάμα. Τι περιμένει. Πρέπει να μπαίνουμε και σε ρεπορτάζ. Τι να τον περιμένει. Περιμένει να δει πώς είναι η κατάσταση του Μπρούνο Γκάμα. Τον Μπρούνο Γκάμα, τον πάρει τον Μπρούνο Γκάμα με τον Βιερίνια. Τάβλη στην παραλία. Τα ζάρια ποιος θα μαζεύει. Πες να μαζεύει. Αυτός που έχει το Λεζαζού. Α, μπράβο, εκεί θα πάνε. Ναι. Να πάνε εκεί με τον Κιμπόκο. Ναι. Να παίζουν τα αύριο Μπρούνο Γκάμα στα 35. 35 πήγε, τέλος. Αλλά θα είναι έτοιμος από ό,τι φαίνεται. Δεν θα είναι ποτέ έτοιμος. Ο Φαμπιάνο που υπέστη διάσηση, να πούμε ότι χθες πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σήμερα θα επαναξιολογηθεί η κατάστασή του. Διάσηση. Δεν χτύπησε πολύ με εκείνη την ώρα με τον Κάργα, με ποιον ήταν. Ναι. Αφού έδωσε. Ο Κάργα έπαθε. Ο Κάργα ακόμα χειρότερα, ακόμα δεν έχει μπει. Απλά ο Φαμπιάνο βγήκε κιόλας από το νοσοκομείο. Εντάξει, γεράνε τα παιδιά. Ναι. Διάσηση, σήμερα θα δουν τι κατάσταση είναι, ενδεχομένως αύριο να μπει στο πρόγραμμα προπονήσεων. Και άμα δεν παίξει, με ποιον θα βάλει. Ασλανίδη. Ποιον Ασλανίδη. Δεν έχει άλλον. Τον άλλο δεν τον κρατάει. Έχει Ασλανίδη. Όχι τον άλλο, τον Βελιγέκα, γιατί τον κρατάει. Το Δελιγιώργη. Δελιγιώργη λέω. Το Δελιζής. Δελιγέκα. Τι τον κρατάει. Εγώ αν ήμουν Δελιζής, θα έλεγα σηκώνουμε και φεύγω. Ναι. Μα τι με έχεις. Θα τον έβαζε. Φυσικά δεν τον έβαζε. Δελιζής. Μπορεί να βάλει Δελιζής. Τι με έχεις εμένα, θα του λέω. Ναι. Να πούμε κάτι σημαντικό πλέον φεύγοντας από τον Άρη για να πάμε σιγά σιγά και στα του ΠΑΟΚ. Ότι αναμένεται από την ερχόμενη Δευτέρα τελικά, το κάνουν μια εβδομάδα νωρίτερα, γιατί λέγανε 1η Μάρτη, αλλά τελικά μάλλον πάμε για την επόμενη Δευτέρα, 21 του Μάρτη, να έχουμε 50% στα γήπεδα. Που σημαίνει θα είναι γεμάτα. Δεν θα τηρήσει κανένας τίποτα. Δεν ξέρω. Στην Καβάλα πήγε τίποτα, δεν τηρήθηκε. Πόσο κόσμο είχε? Πάνω από 2.000. Είχε πάνω από 2.000 κόσμο. Βέβαια. Ναι, 50% στα γήπεδα. Πράγμα που σημαίνει για άλλο λόγο, εγώ θέλω να το πω, ότι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη εβδομάδα στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια θα έχουν σχεδόν, όπως είπε εσύ, πολύ κόσμο. Άντε να μην πω γεμάτα γήπεδα, θα έχουν πολύ κόσμο. Δηλαδή μπορεί να έχει Τούμπα 15.000 κόσμο. Έτσι. Έτσι. Και το Καραϊσκάκης να έχει 17-18, πόσο είναι η διαφορά. Θα γεμίσει η Τούμπα δηλαδή. Άμα είναι το μάτσα αύριο με τη Μίτρα. Θα είναι και θα κυκλοφορούν παξίδες στη γειτονιά, δηλαδή εκεί που είμαι εγώ. Πού να κυκλοφορούν. Να υπάρχει μια πανοπλία, μήπως. Σιγά μωρέ, κατευθείαν τώρα το έκανες να πούμε. Το θέμα το τραβάς από τα αυτιά. Θα πάρουμε κανένα τάγκ. Τόσα χρόνια δηλαδή, γιατί δεν έπαιρνες. Τώρα θα πάρεις. Τώρα φοβάμαι. Τώρα φοβάσαι. Εντάξει, όχι. Okay. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, Μίτιλαντ, αύριο το μάτς, σήμερα μαθαίνουμε. Τι ώρα είναι? 8 παρατέταρτο. Εσύ θα είσαι στην Τούμπα. Όχι. Μίτιλαντ ΠΑΟΚ. Μίτιλαντ ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, απλά πάμε στα θέματα του ΠΑΟΚ. Μίτιλαντ ΠΑΟΚ είναι. Ωραία. Ναι. Ωραία. Καλημέρα τον Δελιγιώργη, κλαίω ρε κουλ. Εντάξει, και εγώ με μπέρδεψα. Είπε ο άλλο κάτι, μπέρδεψα. Δελμπαγιώργο. Ναι, ναι, αυτό. Βελιγκέκα. Εκεί είχα το μυαλό μου ακριβώ. Βάλω το Βελιγκέκα, γιατί, τι έχει δηλαδή. Τι... Εντάξει, λοιπόν. Δηλαδή, άμα να μην το βάλει, τι τον έχει εκεί στον πάγκο και τον ταλαιπωρεί στο Δελιζή. Πε τον, φύγε. Ξέρω εγώ, τελείωσε Γενάρη, μήνα φύγε. Ναι. Τι τον ταλαιπωρεί. Να πούμε 2-3 πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίο ετοιμάζεται σήμερα να θα κάνουν την προπόνηση, θα μιλήσουν στη συνέδευξη τύπου. Και θα πάνε το αεροπλανάκι και να φύγουν. Σήμερα φεύγουν. Ναι. 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 Δεν πάνε όπως άλλες φορές νωρίτερα, μια-δυο μέρες να κάνουν. Θα κάνουν και την προπόνηση σήμερα τα παιδιά. Καλά. Θα βγει η αποστολή, θα μιλήσουν και συνέδευση τύπου και θα μάθουμε ποιοι θα μπουν επιτέλους στην αποστολή, γιατί περιμένουμε τα αποτελέσματα. 10:30 έχουν προπόνηση τώρα τα παιδιά. Δεν μπορεί να μας ακούνε κιόλας στον για δρόμο. Για τον COVID, ρε παιδί μου, θα. Ναι, ναι, ναι. Μία η ώρα ο Ρασβάν με Ίγκασον θα μιλήσει στη συνέντευξη τύπου και μετά καπά και φεύγουν. Τι έγινε με τον Ίγκασον? Ο Ίγκασον. Τη σεντερμπακάρα αυτή. Θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Τι? Θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Θα μείνει. Τι, υπέγραψε. Όχι. Δεν τα βρήκανε. Τον Πότο δεν τον άκουσα. Τον Πότο τον άκουσα. Υπογραφή. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ναι, να μην ανησυχούν, να χαμογελάνε. Ναι. Είναι θέμα ημερών. Χαμογελάνε δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ θέλει. Φαίνεται το ούλο στο χαμόγελο. Ναι, 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 ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Ίγκασον, ο Ίγκασον θέλει τον ΠΑΟΚ και τι επόμενε μέρε θα τον χαμογελάτε οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τα ίδια λέγατε και για Σβιντέρσκι, τα ίδια λέγατε και για τον Ζήφκοβιτ και του ανανέου. Αυτού που θέλει ο ΠΑΟΚ του ανανέου. Αυτού που δεν θέλει. Ναι. Ο Παοξής. Ναι, για να βγει ο άλλος δημόσια που ήταν πολύ προσεκτικός, ναι, και κέρβερος, προφανώς έχουν μείνει τα τυπικά. Αυτό κυτρίνησε ο τόπος. Γιατί κυτρίνησε? Από την Τεριδόνα. Σταμάτα ρε φίλε, σταμάτα ρε φίλε. Άρα περιμένουμε τι και πώς. Τώρα πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ αύριο, θα το δούμε βάσει αποστολή. Δεν μπορώ να βγάλω εγώ τώρα. Βάσει αποστολή. Τι παίζει, 4-3-3 παίζει. Τι παίζει ο ΠΑΟΚ? 4-2-3-1. Ναι, 4-2-3. Δεν είναι καθαρό 4-3-3. Ανάλογα. Γιατί τον πίστευα το βάζει πίσω. Άμα το βάλει τον πίσω, είναι, ναι, 4-2-3-1. Σωστά, σωστά. Άμα πετάξει
Εάν είναι όλοι καλά, αν είναι όλοι καλά, έτσι πολύ γρήγορα. Τον Αυγούστο είναι 4-3-3. Εντάξει. Ναι. Αν είναι όλοι καλά, τσούμπα κορυφή. Τσούμπα κορυφή. Δεξιά θα είναι ο Ζήφκοβιτς, αριστερά ο Μπιτρίτσα Τατατά, ο οποίος έχει ανέβει. Μπίσεσβαρ, τσιγκάρας με Αγκούστο, τσιγκάρας με Σβάπ, θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Η τετράδα πίσω είναι γνωστή. Ο Κούρτιτς. Ο Κούρτιτς είχε συνάχη. Συνάχη. Ναι, δεν νομίζω να είναι έτοιμος να παίξει. Άρα ο Κούρτιτς δεν θα παίξει. Ναι, πολύ δύσκολο. Δηλαδή και να μπει στην αποστολή. Ποιο Σβάπ θα παίξει. Ποιος θα παίξει. Μάλλον ο Σβάπ. Εκτός αν κάνει γι' αυτό το και τρελό, το ξεκούρασε. Εκτός αν κάνει το τρελό. Ναι. Το τρελό. Λέμε το πιο. Ξαναγράμε τρόπο. Πρέπει να πάρει, ο Πάκ πρέπει να το πάρει το κέντρο. Πρέπει να βάλει τρία χάφ να πάρει το κέντρο. Κοίτα, εγώ δεν νομίζω να το κάνει, αλλά ναι, λέμε το σενάριο που δεν νομίζω να το κάνει. Να βάλει τον Αγκούστο πίσω με τον Τσιγκάρα και τον Μπίσεσβαρ δεκάρι. Όχι, δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει αυτό. Μπορεί να βάλει τον Μπίσεσβαρ στη μια μπάντα. Ναι, και να βάλει τον Αγκούστο. Και τον Αγκούστο να βάλει τον Τσιγκάρα και τον Τσιγκάρα. Σωστό, αυτό γίνεται. Ναι. Αυτό πιο σημαζεμένο είναι. Λίρατζης που θα έχει πολλή δουλειά από τα άκρα, πάρα πολλή δουλειά. Μια χαρά είναι ο Λίρατζης. Ναι, γι' αυτό το επέλεξε. Μια χαρά είναι το Λίρατζης. Στην άλλη θα βάζει τον Σίδλεϊ. Όχι, θα βάζει τον Βιερίνια. Βιερίνια, το σύγκλι θα βάζα. Και θα έκανα το Βιερίνια στο 70, άμα το πάω, ανέβα πάνω αρχική για να μα σώσει. Και στόπερ τον Νίκα σου που είναι ξεκούραστο, αν είναι όλα καλά, μαζί με τον Μιχαλίδη για να κάνει δηλώσει ο Νίκα, σημαίνει ότι είναι καλά. Έτσι, γιατί είχαμε ένα ερώτημα. Ο Νίκα με τον Μιχαλίδη. Ρε Μιχαλίδη, δώσε μα αυτά, σε κάνουμε και λίγο αβάντα. Αβάντα, μην κάνει κάθε μέρα και ένα λάθο. Σε συμπαθούμε, ρε Μιχαλίδη. Μην με κάνει γκέλε και τέτοια κάθε μέρα. Ναι, ρε ψυχούλα μα. Κατέβασε και την μπάλα. Πάρ την μπάλα, έχει καλό αριστερό, δώσε μια καλή πάσα. Αυτοπεποίθηση του λείπει που απορώ πώ δεν έχει πάρει ακόμα με τον Λουτσέσκο. Γιατί όλοι έχουν ανεβάσει την απόδοσή του ελαίω αυτοπεποίθηση. Ο Μητρίτσα αυτό του λείπε. Αυτό του λείπει. Του λείπει η αυτοπεποίθηση του Μιχαηλίδη. Αυτό ναι, πρέπει να το φτιάξουμε. Ξέρεις γιατί. Πάμε να του πιούμε ένα καφέ μαζί. Μόλις μονιμοποιηθεί. Τότε θα αρχίσει. Τότε θα αρχίσει να παίρνει τα πάνω του. Ο Μιχαηλίδης είναι τιμωρημένος. Εμείς γενικά μιλούσαμε για τον Μιχαηλίδη. Καζαμπάκα μου. Μιλούσαμε γενικά. Το παλικάρακι είχε πάρει τις κάρτες στα παιχνίδια των ομίλων. Έχει τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές. Δεν θα παίζει ούτε ο Σαροσάβρο. Άρα πάμε για Κρέσπο Ίγκασον. Καλημέρα. Ναι. Ένα λάθος έκανα τον FM. Σταμάτα ρε Θεόφοβε. Λοιπόν, αθόρυβη δύναμη τσιγκάρας, λέει ο Χρυσταράς. Cool sorry, φίλε, πήγα Χαλκιδική, σας έχασα που σας ακούω. Δώσε λίγο ένα δευτερόλεπτο. '87 και '8 μας ακούς. 87 και 8. Λοιπόν, το λύσαμε και το θέμα με τον με τον Μιχαηλίδη. Σταμάτα εσύ βρε. Σήκω και φύγε, πάνε στη Δανία να ησυχάσουμε. Μας έχεις φάει την ψυχή. Σήκω και φύγε, πάνε εκεί στα Λέγκο να σε κολλήσουν και σε μετά άλλα τα Λέγκο. Εκεί ήρθε ο Ζαΐρης, μου λέει τιμωρημένο. Ναι, τιμωρημένο. Εντάξει, okay, εμείς μιλούσαμε γενικά. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο Ολυμπιακό. Πριν να ανοίξουμε γραμμές, πάμε λίγο Ολυμπιακό. Ενώ να πούμε στον Παναθηναϊκό μια είδηση που δεν την ανέφερα, ότι ο Μακέντα πάει τελικά για χειρουργείο. Είδε και από ΕΔΕ. Αναγκαστικά πλέον πάει για χειρουργείο. Το συντηρητικό πρόγραμμα που είχε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες για να ξεπεράσει το πρόβλημα τον Αστράγαλο δεν αποδίδει και μάλλον πάει για χειρουργείο ο Μακέντα. Αυτά για τον Μακέντα. Τώρα, για τον Ολυμπιακό, ο Μάρτινς το αποφάσισε, θα παίξει με Σισε στην τριπλέτα. Σισε αριστερό στόπερ, κεντρικός ο Παπασταθόπουλος, δεξιά ο Μανωνάς που δεν πατάει καθόλου καλά. Ακριβώς. Δεν πατάει καθόλου. Αυτή η τριάδα έχει κλειδώσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το σίγουρο και μετά σκέφτεται αν θα παίξει όπως είπες και εσύ και το λες πολλές φορές για να καταλάβει και ο κόσμος άλλο το 3-4-3, ναι, άλλο το 3-5-2. Κοίτα. Ναι. Δεν ξέρει τι θα κάνει δεν ακόμα, θα κάνει. Αλλά τους τρεις πίσω τους έχει κλειδωμένους. Ναι. Εγώ στη θέση του θα έπαιζα με 3 χαφ, 2 φορ και θα άφηνα τις 3-5-2. Πλευρές 3-5-2. Βέβαια, δεν φημίζεται ο Ολυμπιακός για τα καλά του μπακ. Λαλά Ρέμψουκ, αυτούς θα έχει σίγουρα και αυτοί ως μπακχάφ, ναι, και αυτοί έχουν κλειδώσει. Αυτοί δεν είναι παιχταράδες, μπακάρες να πάρουν 70 μέτρα 8 και να παίξουν και εξτρέμ και τα λοιπά. Ο Ρέμψουκ μ' αρέσει. Ο Ρέμψουκ ναι, αρέσει, αλλά ναι, πάλι στην ταχύτητα, ναι, εκεί θέλεις ένα βολίδα. Εμβιλά Καμαρά. Ταχυδυναμικό, ναι, ναι, 400 ναι, και τα λοιπά. Ναι. Εμβιλά Καμαρά, Γκιμπού, Μασούρας και έναν σέντερφόρ, θα δούμε αν θα είναι ο Ελαράμπη ή αν θα είναι ο Τικίνιο. Εκεί θα σου λίγο μισό λεπτό. Δηλαδή, τρεις στόπερ. Τρεις στόπερ κλείδωσαν. Λαλά, Ρέαμτσου, κλείδωσαν. Ωραία, τερματοφύλακας ο Βάντζικ. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Είναι μια χαρά. Βάζει λοιπόν Εμβιλά Καμαρά, ναι, τον Γέρο. Ναι. Τον Αγκιμπού Δεκάρι. Ναι. Σέντερ φορ τον Τικίνιο ή τον Ελαράμπι. Ναι. Και δεύτερον τον Μασούρα. Το Μασούρα, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό. Αυτό μάλιστα σκέφτεται να κάνει ο Ολυμπιακός. Θα τα δούμε και αύριο βέβαια. Δηλαδή, ψεύτο σέντερ φορ ο Μασούρα, ο οποίο. Κοίτα, ο Μασούρα μπορεί να παίζει λίγο παράλληλα.
παράλληλα να κάνει τον τρίτο χαφ. Ναι. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Ο Αγκιμπού όχι. Είναι όχι. Όχι, ο Αγκιμπού πιο πειθαρχημένος, πιο πειθαρχημένος στο σύστημα το 3-4-3. Αν δεν παίξει ο Κούρτης, λέει παιδιά, είναι μεγάλη απώλεια την Πέμπτη. Ναι. Εγώ θα ρισκάρω να πω ότι δεν θα παίξει. Νομίζω τον Κούρτης θα τον κρατήσει τους άλλους για να παίξει την Κυριακή με τον Άρη. Ούτως τον Άρη, ναι. Είναι τώρα αφού ήταν συναγωμένος. Αν θα κάνει σήμερα το τεστ οριακά να το βγάλει. Τώρα θέτει... αυτοί οι 30 χρόνων άνθρωποι τώρα τι συναγωμένοι να είναι. Όσον είπε στον Βάτσικ, τον είπε Βάτσικ. Σου έκατσε καλά. Τι Βάτσικ, την Βάτσικ. Αυτόν ξέραμε. Αυτόν Βάτσικ είναι. Ναι. Βατσλίκ. Βατσλίκ. Ναι. Ποδοσφαιρικά μιλώντας, αν μια ομάδα Μίτλαντ παίζει στο χώρο και σου δίνει την κατοχή, πώς προσεγγίζεις το παιχνίδι αυτό, αν είσαι ΠΑΟΚ? Ρωτάει ο φίλος εδώ, Γιάννης. Σου δίνει το χώρο. Ναι, θα σου δώσει την μπάλα. Θα σου δώσει την μπάλα. Θα σου δώσει η Μίτλαντ. Συνήθως τη δίνει. Ωραία. Παρότι πρωτοπόρο στη Δανία, σου λέει πάρε παίξε εσύ μπάλα. Ωραία. Ναι. Θα ανοίγω εγώ το παιχνίδι μου, ξεκινάω. Γιατί αυτοί είναι γρήγοροι σαν παίχτες. Ναι. Έχω τον Αγκούστο πιο πίσω. Εγώ έχω αργά χάφ, έχω θέμα. Πιο πίσω τον Αγκούστο. Πιο πίσω τον Αγκούστο. Ναι. Μπροστά πιο πολύ το ΣΒΑΠ. Το ΣΒΑΠ πιο πολύ, Αγκούστο ΣΒΑΠ. Όποιο και να έχω όμως. Τσιγκάρο όπως σαν δεκάρι, θα έχω θέμα. Ναι. Θα έχω θέμα. Γιατί θα έχω θέμα. Γιατί και ο Αγκούστο. Άρα το κάνεις 4-3-3. Πιο καθαρό το κάνεις 4-3-3. Να βάλω τον Τσιγκάρα μπροστά από του στόπερ. Ναι. Να βάλω τον ΣΒΑΠ Αγκούστο. Να βάλω τον Αγκούστο δεξιά. Και αριστερά, αριστερά και δεξιά να βάλω τον ΣΒΑΠ. Ή το αντίθετο. Ναι. Να μην τον έχω σε 4-2-3-1. Γιατί? Γιατί και ο ΣΒΑΠ και ο Αγκούστο καλύτερα μου βγαίνουν από πίσω. Ναι. Καλύτερα μου βγαίνουν από πίσω. Δεν μου βγαίνουν να τους χώσω κοντά στο center fall. Θέλουν τα πίσω μέτρα. Ναι. Και αν ο Αγκούστο δεν κάνει πράγματα, είναι γιατί είναι κοντά στο center fall και δεν είναι για τον κλειστό το χώρο τόσο πολύ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ωραία, ωραία. Έχει λογική. Καλημερίζουμε τον Βαγγέλη και το σκυλάκι του, τη Λούνα, που Λούνα. Το πήραν εχθές. Μπράβο, να το χαίρεσαι, να το αγαπάς. Θα σου δώσει ατελείωτη αγάπη το σκυλάκι. Και μεγάλη πίκρα όταν πεθάνει. Καλά, άστο, ακόμα με το σκυλάκι, αφού είναι μικρό ακόμα. Κρατάνε 15, 14, 16, 17. Κρατάνε. Είναι πίκρα μεγάλη. Θα είναι, ναι. Είναι μεγάλη στεναχώρια. Ναι. Δηλαδή, χάνει έναν άνθρωπο δικό σου, δηλαδή χειρότερα από άνθρωπο. Ναι. Όταν πεθαίνει το σκυλί σου. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Εγώ το κατάλαβα. Δεν είχα καν σκυλάκι και βρήκα μία φίλη μου που είχε πεθάνει και τη μέρα του σκυλάκι της. Και ήταν κανονικά σαν να είχε κηδεία. Κανονικά. Έχεις. Κανονικά. Εγώ τη συμπόνεσα, αλλά μέσα μου λέω καλά κάνει. Δύο-τρεις μέρες δηλαδή. Εμένα πέθανε ο πατέρας μου, την άλλη μέρα πήγα στη δουλειά. Αν πέθανε ο σκύλος μου. Δεν θα πας. Ναι. Είναι. Ρε πια Καβάλα, σήμερα παίζει Βασίλισσα του Βορρά. Καλημέρα. Ανοίγουμε και γραμμές, παιδιά. 90-90. Βασίλισσα του Βορρά. Καλή είναι. Έχει όλο το πακέτο. Παίρνει και τη διαιτησία, καλό προπονητή. Εσύ, για καλό... να κάνει πρωταθλητισμό, ναι. Περνάει όλο το πακέτο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Μπράβο. Στην Ελλάδα αυτά δεν κάνουμε. Τα λέγατε και όταν τα προεκόκαλεις, έτσι. Στην Ελλάδα δεν ζούμε. Ναι. Ωραία. Αν δεν έχεις όλο το πακέτο, πρωτάθλημα δεν μπορείς. Τώρα τα λένε για τα πακέτα. Μα δεν ξέραμε πώς ήτανε. Α, δεν ξέραμε. Άμα δεν, ναι, δεν ξέραμε πώς ήταν. Λοιπόν. Σφάζατε καμιά Καβάλα, καμιά Δράμα, κανένα άλλο. Και ερχόμασταν Τετάρτο Πέμπτη. Να βγαίναμε Ευρώπη και that's all folks. Σφάζατε γενικώ εσεί. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα 90. 90-90-90, κουβεντιάζουμε ό,τι τραβά ψυχούλα σας. Τσουλού δεν λέτε, τσουλού. Άρη προπονητή. ΠΑΟΚ ευρωπαϊκά, Ολυμπιακό ευρωπαϊκά. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο να. Πουλεαρισμό που λέω εγώ, κόκκινο. Σπαθιά να καταπιούμε. Πουλεαρισμό. Ναι. Πουλεαρισμό. Βελιγέκα, Ζελιγιόλ, θα μας φύγει το τιμόνι, ρε παιδιά. Εδώ το φιλαράκι μας. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Έλα, καλημέρα. Να τους υποδεχτούμε τους φίλους μας, να δούμε πού θέλουν να μας πάνε. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Βεβαίως, κύριε μου, εσείς, καλημέρα. Έλα, καρδιτσάρα. Λοιπόν, να η καρδίτσα. Μήνυμα για τον Γιώργο Βρουσκαβάλα. Τον περιμένουμε. Οπα. Τον κύριο δεν παίζουμε, τον περιμένουμε. Δεν θα έρθει ο Γιώργος, αφού είπε. Έχει. Το ξέρω. Ναι, στο Βεζινάδι. Η αλήθεια είναι ότι πέθανα στο γέλιο με αυτό που λες με τους ζωγράφους, αλλά δεν έχει και άδικο. Πιστεύω μόνο η ζωγραφιά να είναι με τη δικιά μας την πλευρά, ακριβώς επειδή δεν έπαιξα δύο φορές και υπάρχει ανταγωνισμός, κατάλαβες. Δηλαδή να είναι κανένα ακριβέ σκόρο. Η βρωμάει τεκές. Πόσο κόσμο μαζεύεται στα μας τώρα. Κόσμο η καρδίτσα. Κοίτα, τώρα έχει κάπ χίλια, αλλά γενικά πάνε και δύο και δύο χιλιάδες. Ναι, ωραία. Μια χαρά. Θα πας εσύ. Δουλεύω και δεν προλαβαίνω. Είμαι για αριδέα την Κυριακή, άμα θέλει να τον πάρω Κωστής, είναι 3:15. Ωραία. Προλαβαίνει να γυρίσουμε. Κυριακή 3:15 θα κοιμάται αυτός. Δύσκολο. Μόνο στην Καβάλα πάει μεσημέρι. Δεν πάει πουθενά άλλου. Για αριδέα δεν ψήνεται. Θα πάμε Καβάλα, θα πάμε μαζί σίγουρα. Α, να πάτε μέσω Καβάλα σε αριδέα, εντάξει. Ναι. Φιλιά, ναι. Καρδίτσα, να σε καλά. Γεια σου, αγορίνα. Καλησπέρα από Ασπρόμαυρη Λειψία. Το βράδυ αναχωρούμε για Δανία. Χιλιόμετρα κάνουμε πάλι. 750, λέει ο Χρυστάρας.
Ετοιμάζονται τα πάω. Σε τι δρόμους? Μια χαρά δρόμους. Τώρα βέβαια για να πάνε σε αυτό το σημείο από τις Δανίες, γιατί είναι λίγο περίεργο. Τι δρόμους, τι ταχύτητες? Δεν ξέρω τώρα. Σαφήνα τρέχεις με 170. Στην Autobank εκεί συνέχεια. Άμα έχεις αμάξι, άκου να δεις. Άμα έχεις Autobank και έχεις άλογα, πάνε. Άμα έχεις, όχι, μην τρέχεις. Και να έχεις καλά αμάξι με 100 άλογα, μην σου εσκεπάς. Ναι. Η απόφαση για τον Άρη, παιδιά, είπαν το επόμενο δεκαήμερο. Άρα τέλος του μήνα. Κάπου εκεί. Ναι. Κάπου εκεί. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, καλημέρα. 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 Καλώς τον, έλα φίλε μου, έλα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Μας λοιπόν, ακούς από hands free? Μιλάς. Όχι, μας ακούει από Vodafone. Ναι. Καλύτερα. Τώρα με ακούς καλύτερα? Τώρα καλύτερα, ναι, έλα γορή να μου πάμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνω μια ερώτηση. Τελευταία αγωνιστική αγώνας είναι Άρης Ολυμπιακός. Ναι, το έχω κάνει αυτό το ερώτημα. Υποθετικό σενάριο. Ναι. Ο Άρης περνάει η εξάδα 100% με νίκη. Μόνο με νίκη. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να χάσει βαθμούς, γιατί ο ΠΑΟΚ του είναι εκεί στο μείον 9, κολλημένος. Εγώ. Άσε αυτό πέρα. Το αίτητο. Τι κάνει ο Ολυμπιακός? Το δίνει. Μελάχο. Εσύ τι λες να κάνει ο Ολυμπιακός? Δεν δίνει ούτε στο φαγητό, στο παιδί δεν. Ο Μαρινάκης δεν δίνει οδοντογλυφίδα, ούτε στο κρέας που είναι ανάμεσα στα δόντια του. Άρα δηλαδή τότε τι γίνεται? Ο Άρης. Γιατί ακόμη, ας πούμε, δεν βγαίνει και η απόβαση των 6 βαθμών. Θα βγει όμως, θα έχει βγει. Θα έχει βγει. Νίκη μπαίνει. Ρε εσύ, λέμε υποθετικό σενάριο. Υποθετικό, γιατί θα κερδίσει ο Άρης. Ναι, υποθετικό, ναι. Υποθετικό λες, ρε παιδί μου. Ότι... Ναι. Έτσι, είμαστε, αύριο γίνεται ο αγώνας, δεν έχουμε πάρει ακόμη τους 6 βαθμούς. Με νίκη ο Άρης μπαίνει στην εξάδα και διεκδικεί Ευρώπη. Με ήττα χαιρετάει η Ευρώπη, χαιρετάει τα πάντα. Θα χάσει, ρε. Θα χάσει. Ναι. Θα χάσει, έτσι. Άρα δηλαδή από τώρα συζητάμε τώρα ότι ο Άρης ήδη στους 3 αγώνες στην απομείνοντας έχει ακόμα ένα αδέρφιο, μία ήττα. Άρα τελικά δεν θα μπορέσει να πει τελικά στην εξάδα. Τελείως. Να σου πω ένα άλλο σενάριο. Πες μου, ακούω. Θα κερδίσει. Ναι. Στο αίτητο του Ολυμπιακού. Αλλά θα έχει 6 βαθμούς ο Ολυμπιακός στα play-off. Αυτό λέμε. Ναι, και πιθανό. Είπε κάτι ο Νίκος. Ναι. Είπε κάτι. Αλλά εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός το θα τον έλεγα μην απόξω. Το αίτητο, πού το πας? Θα μην απόξω. Άσε αυτά που λένε. Βγάζουν ατμούς από τα αυτιά που έχω πάρει εγώ τέτοιο πρωτάθλημα και δεν έχω πάρει αυτή. Καλά έχω πάρει 47. Ένα τέτοιο δεν έχω πάρει. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν και έχουν ατμούς. Γι' αυτό το λέω. Άρα δηλαδή, εντάξει, το κύπελο είναι κύπελο. Άρα σου δίνω 3 βαθμούς, αλλά μέσα στα play-offs θα πάρω 6. Άρα δεν πρόκειται να χάσω με τίποτα το πρωτάθλημα. Ναι. Ενώ τώρα υπάρχει πιθανότητα του 3% να μου στραβώσει τόσο πολύ. Άρα εξαρτάται αν είσαι φαταούλας. Αν μείωνε έναν επιθετικό. Δεν είναι φαταούλας. Τι είσαι. Μα κλείσε. Μα το αυτονόητο ρωτάει. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, ο Κούρτης λέει γιατί δεν μου άρεσαν οι δηλώσεις που έκανε με την Αταλάντα. Τι έκανε ο Κούρτης? Είπε είμαι ο παδός της Αταλάντα. Λέει και πιστεύω θα περάσει εύκολα τον Ολυμπιακό. Γιατί το απαγορεύσουμε. Έπαιξε στην Αταλάντα. Δεν έπαιξε ο άνθρωπος εκεί. Έπαιξε. Λέει και δέθηκα πολύ με την ομάδα. Λέει είχαμε κάνει ομαδάρα. Ναι. Πέρσι να χωρέθηκα πρόπερση που δεν πήγαμε τελικό Champions League. Εντάξει, ναι. Δέθηκε με την Αταλάντα το παιδί. Πάρα. Και είπε λέει τον Ολυμπιακό θα τον περάσει εύκολα. Έτσι πιστεύω λέει. Πάντως λέει τελευταία. Ποιος χαλάστηκε δηλαδή? Δεν ξέρω, λέει εδώ πέρα, μου θυμίζουν δηλώσεις Κόκε που έλεγε ποιος είναι αυτός ο πρίγκιπας και τους έβαζε γκολ. Ο Κόκε. Ναι, ναι. Ο Κόκε ήταν 5 μπουκάλια ουίσκι στο καζίνο. Ας τον Κόκε τον Κοπρίτη. Πάμε, καλημέρα. Τον Κοπρίτη. Ναι. Έλα, φίλε. Φίλε, έλα, εσύ είσαι. Πιάσε με κινητή τηλεφωνία. Έλα, υπόγεια, έλα. Πάμε. Επόμενος, πάμε, επόμενος. Πιάσαμε τα υπόγεια. Καλημέρα. Δεν πιάνει τίποτα, ναι. Ναι, καλημέρα. Νάτος. Νάτος, ο Πασόκος μας ο παλιός. Έλα, αδερφούλη. Δεν μου λες αυτό που λέει. Μάλιστα. Μπορείς να μου πεις, σ' άκουσα το πρωί, να μου πεις η λέξη Αθνάρχης όταν λες τι εννοείς. Η λέξη. Πάρτα τώρα, άκουτα. Η λέξη. Αθνάρχης. Εγώ δεν την έχω πει ποτέ. Η δεξιή το λέγανε. Πώς. Πώς. Η δεξιή το λέγανε. Εσύ τι είσαι? Τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Αν ήμουν αδεξιός σε ένα κανάλι του Μητσοτάκη δεν θα έμπαινα. Ή σε TV100 έγινε ταξίνο. Αν ήμουν αδεξιός. Σε καραμαλικό σπίτι δεν θα έμπαινα. Μεγάλο σπίτι. Προκρατική διαφήμιση. Αν ήμουν αδεξιός. Από όλα όσα είπαμε αυτό κράτησε. Δηλαδή έχουμε πει εδώ ένα τσουβάλι πράγματα. Κράτησε που είπε σε εθνάρχη στο τέτοιο. Μα δεν το. Θα ξαναδείς. Αν δεν ήταν ο γέρο Παπανδρέος αυτό ο ρήτορας. Ναι. Ποιο γέρο Παπανδρέου. Ακόμα θα είχαμε φίλιο. Ποιο Παπανδρέου. Δεν άνοιξε τα νησιά ο Παπανδρέου. Σαν σήμερα ο Γιώργος ο Παπανδρέου, 52% ρε. Ο Παπάς του Ανδρέα δεν άνοιξε τα νησιά ρε. 52% ρε. Τα νησιά τα άνοιξε ο Βασιλιάς και ο Γαλοφανάς. Πω γαμώ τώρα, δεν καταλαβαίνω. Ρε εσύ, τα νησιά δεν τα άνοιξε αυτός.
ο Βασιλιάς και ο Γαρουφαλιάς ο Πέτρος. Ποιος Γαρουφαλιάς, ρε. Γιατί τα θέλανε, ακούς. Τι Γαρουφαλιάς, ρε. Με 52% ήθελε να το υπουργείο. Πού είπες στα Γιάννενα, χάπ. Ποιος Γαρουφαλιάς, ρε. Ο Παπαντρέου δεν τα άνοιξε τα νησιά, ρε. Τα άνοιξε, ρε, δεν τα άνοιξε. Κατάλαβες. Τα άνοιξε, δεν τα άνοιξε τα νησιά. Αυτό θέλω να ακούσω και εγώ. Θέλω να ακούω και τις γιορτές. Όχι. Δεν τα άνοιξε. Ο Βασιλιάς τα άνοιξε. Ο Βασιλιάς τα άνοιξε. Κατάλαβες. Ας το παραμύθι. Βασιλιά. Πήγε, αλλάξαμε πολύ. Όπως έγινε το Καραμαλή, ναι. Οι εθνάρχες κάθονται στον τόπο τους. Μάλιστα. Δεν φεύγουν με ξένο όνομα. Μα δεν τον έκανα πάντα εγώ το Φρύδια, ρε. Σου Παπατέλο μου το ψήφισε. Τι δουλειά έχω με αυτούς. Ναι, γι' αυτό μεγάλωσε καραμαλικό σπίτι σου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε επόμενο. Τι καραμαλικό σπίτι, είχα τη γιαγιά μου μέσα την κουμούνα. Γιαγιά ήταν ζαμπέτα αριστερή, παουξού. Ξέρεις τι λένε οι κουμουνιστές. Κάκαδα. Ξέρεις τον πατέρα μου τι λέγανε οι κουμουνιστές. Τι λέγανε. Όλοι εκεί στην παρέα. Ναι, είπα, ξέφυγε αυτός. Ξέφυγε. Ναι. Έλα ρε εσύ. Ξέφυγε από τον Πάουκ. Πώς μας ξέφυγε αυτό. Ξέφυγε από τον Πάουκ και τον αριστερά. Ο Πάουκ ήταν ταυτισμένος τότε με αριστερά. Τι ήταν με τη δεξιά ήταν. Ναι. Γιατί τώρα με τι είναι ταυτισμένο. Κοίταξε δεκαετία 80-80 κάτι με τον Πασόκ. Λέγανε τότε με τον Πασόκ. Ο Πασόκ ή τον ψηφίσαν. Οι παλιοί κουκουέδες. Όλοι γίναν Πασόκ. Λίγοι κουκουέδες κράτησαν τη σημαία ψηλά. Και είναι φίλοι μου. Για πάμε επόμενο Μποτζόρνο, έλα φίλε. Μάλιστα. Φύγαμε. Καλώσονα. Καλημέρα. Καλώσονα, έλα, καλημέρα. Τι γαρουφαλιάδες και τριανταφυλιάδες και... Εξεφύγαμε, ναι, εξεφύγαμε, αλλά τι να το κάνουμε, ναι. Πρωί ο γέρος της δημοκρατίας. Αηδίες. Μάλιστα. Έχει το CNN ένα ντοκιμαντέρ να το δεις. Ποιος παίζει. Αυτό που λες τα παιδιά στη Γερμανία να προσέχουν. Είτε πατίνι έχεις, είτε ποδήλατο, είτε νταλίκα. Η ασφαλέστερη δρόμη στον κόσμο είναι η Autobank. Βέβαια. Την έχω πατήσει εγώ την Autobank. 33 χρόνια Κατερίνη. Έχω οδηγήσει εγώ Autobank. Και δεν Ρότερνταμ και δεν συμμαζεύεται στον δρόμο. Φίλε, έχω δει όλο και όλο στα 33 χρόνια δύο ατυχήματα. Βέβαια. Και αυτά γρατζουνιές, όχι. Βέβαια. Αλλά έχουν δρόμους, έχουν αυτοκινητάρες, είναι όλα μαζί. Λάστιχα, έχουν όμως, ρε. Δεν δίνουν δίπλωμα ποιον να είναι, ρε. Ναι, μπράβο, είναι και αυτό. Είναι και αυτό που λέει το φιλαράκι. Ακριβώς. Εδώ τρεις μέρες ήρθε τον Μπαντανάκι με τα τρίκαρα, ένας καράβλαχος. Ναι. Ήθελα από τον δύο τρεις μέρες να τον χαστοκίσω που καθόμουν δίπλα στο αμάξι. Μπαντανάκι να πάνω. Ήθελα από τον δύο να τον κάνω μαύρο στο ξύλο, κάητα. Γιατί τι έκανε. Γερμανία, γιατί δεν τα κάνει αυτά, του λέω. Α, τα κάνουν εδώ, ναι. Εδώ βιάζουμε, ρε. Τι βιάζεσαι ρε μαλάκα το λέω. Ξεφεύγουμε. Ξεφεύγουμε. Δεν σου λέει τις μαγκές. Τις μαγκές γιατί πώς τις κάνουμε όπου μας παίρνει. Λοιπόν, να είσαι καλά φιλαράκι μας. Να είσαι καλά. Οι Λαζοί όταν έρχονται στην Ελλάδα. Ω, μπατιλίκια εδώ, χαμός. Τρελαίνονται. Πάνε Γερμανία είναι... Κυρίες. Τύπος και υπογραμμός. Χαίρετε. Οι Λαζοί, ναι. Φίλε, εσύ μας ακούς στο ίντερνετ. Αν δεν μας απαντήσεις, πάμε στον επόμενο. Έλα. Έλα, πάμε. Καλημέρα. Καλώς ο παιδί. Αντωνιάδης από Ξάνθη, τι κάνετε ρε παιδιά. Τι γίνεται ρε, γιατί ομάδα τέτοια χιλιά, λόγω COVID. Τι, σας άφησε ο Σαββίδης και πέφτατε κατηγορίες. Έχουν θέματα εκεί με τον Αυστραλό. Άσυση, το. Τι έγινε, ο Πατερούλης έβγε. Άσε, κουλιανέ. Πιάσαμε κανένα γκόμεν άλλη. Κανένα γκόμεν άλλο, πιάσαμε. Επανέρχομαι. Άντε να σε δω. Βρέθηκε επενδυτής. Ποιος? Πάω τώρα στο Θεσπρωτό που θα κάνουμε εγγένεια και το φωτισμό του Θεσπρωτού, του προβολή. 8 η ώρα το βράδυ. Βραδινό, ναι. Κερδίζουμε, ανεβαίνω, πλησιάζω λίγο τη Βέρεια και μετά μαλακά γιατί υπάρχει ένας γύρος ακόμη, ξέρετε. Υπάρχει. Όχι με πίτα, κανονικός γύρος. Γιατί άμα είναι με πίτα, πάλι θα με θάψουν. Και οπότε από την. Πες μου λίγο τώρα, τι γίνεται, τι. Ναι, δικαιώθηκες. Σάβησε Πατερούλης, πας. Δικαιώθηκες, ναι, δικαιώθηκες. Αλλά. Ναι, χάρη του ΠΑΟΚ δηλαδή, μάφησε και δικαιώθηκα. Έτσι για να τα λέμε, για να έχουμε και το νου μας, για να ξέρουμε και ποιος μας έριξε σε αυτή την κατηγορία. Ποιος σας έριξε, ποιος. Ποιος μας έριξε. Ρωτάς εσύ ρε ραπ. Ποιος. Ξέρεις περισσότερα από μένα. Ποιος. Εσύ θα πεις. Όχι. Εσύ πες μου. Εσύ δεν ξέρω εγώ ποιος έριξε. Ποιος έριξε. Ο ΠΑΟΚ. Και τώρα σ' ανεβάζει πάλι. Όχι. Δεν μπορεί να με ανεβάσει κανένας. Μόνος μου θα ανεβώ. Μόνος μου θα περπατήσω αυτό το δύσκολο μονοπάτι. Όχι, σιγά θα γράψει έκθεση τώρα. Δύσκολο μονοπάτι. Μόνος μου το παλεύω. Λοιπόν, εγώ παίρνω Βέρεια πάντως. Να ξέρεις. Νομίζω ότι Βέρεια θα ανέβει. Είδε τα σφυρίγματα. Δεν ξέρω. Ναι. Δείξει, είναι και δείξει, καλή ομάδα γι' αυτό. Ναι. Και θα δείτε, γιατί αυτό και το θέμα της αυτονομίας της Ξάνθης είναι η αιτία που δεν ανεβήκαμε πέρσι. Μάλιστα. Έτσι, μιλάμε για αυτόνομο το καθεστώς. Δεν πήγες. Εδώ, δεν μου λες, πράκη, κύριε, δεν μου λες να σε ρωτήσω γιατί είπες για τον ΠΑΟΚ κάτι. Το Κάζ γιατί δεν πήγες. Το Κάζ γιατί πήγες στις Αξάνθης. Δεν το δώσε ο Πατερούλης. Δηλαδή λες ότι ο ΠΑΟΚ ξέρεις, άντε εγώ το προσπερνάω. Δεν το δώσε ο Πατερούλης. Εσύ στο Κάζ γιατί δεν πήγες. Δεν μου δώσε λεφτά πες ο Πατερούλης.
Άρα μου λες ότι είναι ομάδα μου, ας πούμε, εξάδει εντελώς. Έτσι πως έγινε η δουλειά. Ναι. Και ποιος ο Καραπαπάς που ξεσήκωσε τότε όλη την ιστορία. Ναι. Με όλα αυτά που γίναν. Γιατί εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα κιόλας. Ναι, για ποιο λόγο και γιατί δεν πήγε ο Πανόπουλος στο ΚΑΣ. Τι έκανε ο Καραπαπάς. Ναι. Δεν μπορούσε να πάει ο Πανόπουλος στο ΚΑΣ. Φιλιά, αδερφούλη, να σε καλά, Συγξάνθη. Μακάρι να έχουμε τζέτζελο στο πρωτάθλημα, αλλά δεν μου τα είπες πολύ καλά. Ναι. Σαν τους εγκαταλείψατε. Σε εγκαταλείψαν και τώρα παραπονιούνται που τους εγκαταλείψαμε. Ναι, μας εγκαταλείπει ο άλλος. Για πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Να το φιλαράκι μου. Oh. Απ' την Ξεροκρίδη, φιλαράκι. Η πρώτη γειτονιά μου, δεν την ξεχνάω ποτέ. Περνάω εκεί καμιά φορά. Πού είναι? Ξεροκρίδη. Ωραία περιοχή. Μέχρι τα 10 μου είναι εκεί. Το στυλέτο τα πετάνε. Πήρα την έτσι τη Ξεροκρίδη στην Άβρα. Αν δεν τελειώσει ο χρόνο τη εκπομπή. Πάμε, έλα. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι τα καβαράνε όλοι να μπει ο Άρης στην Εξάδα. Ο στόχο δεν είναι να μπει στην Εξάδα. Δεν οδηγεί πουθενά. Ο στόχο είναι να βγει σε Ευρώπη. Δηλαδή να βγει δεύτερο. Τρίτο. Το πολύ τέταρτο. Και με προϋποθέσεις από το κύπελλο τέταρτος. Σωστά μιλά εδώ, και να ξέρεις, δεν αρκεί να μπει στα play-off. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει δεύτερος τρίτος τέταρτος. Ο ίσως στην Εξάδα δεν οδηγεί πουθενά. Σωστά. Ο έκτος λες. Ο Άρης και παίρνει ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο και βγαίνει τέταρτος έξως. Ναι. Άμα πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο, πρόσεξε λίγο Ξηροκρίνη, άμα πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο, ο Ολυμπιακός λέμε παίρνει το πρωτάθλημα, ο δεύτερος και ο τρίτος παίρνουν την Ευρώπη και ο τέταρτος, ο πέμπτος και ο έκτος δεν πάνε πουθενά. Αυτό λες. Αν ο Άρης βγει τέταρτος, ναι, στα πλεϊόφ, ναι, και ο Παναθηναϊκός ή πέμπτος ή έκτος και πάρει το κύπελλο. Ναι. Δεν βγαίνει Ευρώπη. Δεν βγαίνει κύπελλο ο Παναθηναϊκός ναι. Του Πελούχων. Ναι, δεν βγαίνει. Α, ο τέταρτος, Άρης δεν πάει πουθενά. Ισχύει. Ισχύει, αν γίνει αυτό το σενάριο. Άρα θα παρακαλάνε οι φίλοι μας οι Αργιανοί να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Μα και τους έξι βαθμούς να πάρουν, ίσως στην Εξάδα που σκίζονται, δεν τους οδηγεί πουθενά. Το θέμα είναι να βγει δεύτερος ή τρίτος. Δεν μπορεί να βγει δεύτερος ή τρίτος. Και πάλι και 10 βαθμούς να πάρει. Φιλιά, ήσουν ωραίος. Έχει δίκιο γιατί ο Άρης πέρσι ήταν τρίτος και βγήκε Ευρώπη, έτσι. Αυτή ήταν η θέση του. Ο τέταρτος δεν είναι απαραίτητα Ευρωπαίος. Εκτός εάν το κύπελλο το πάρει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Μόνο τότε. Το πάρει ο Παναθηναϊκός, τι γίνεται. Δεν ξέρω, κάτω υπάρχει μια αύρα ότι εντάξει και ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια, Νέα Δημοκρατία, Λαφούζο, να πάρουμε κι εμείς κάτι. Υπάρχει μια τέτοια αύρα κάτω στην Αθήνα. Πιστεύεις ότι ένα ναι. κόμμα μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα. Εσύ δεν το πιστεύεις. Το ξέρω, το έχω δει. Με το ΣΥΡΙΖΑ, με σένα. ΣΥΡΙΖΑ, εμένα. Δεν μου λες με τον Νέα Δημοκρατία με τον Ολυμπιακό, δεν το βλέπεις. Πώς δεν το βλέπεις. Γιατί δεν το λες και λες μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ γιατί δεν βλέπεις γιατί το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εσύ γιατί δεν λες πρώτο πρόσφατο τώρα Νέα Δημοκρατία με Ολυμπιακό. Φουλ. Αφουλ. Φουλ. Πες το κι αυτό. Βέβαια. Πες το κι αυτό. Ό,τι βρωμιά. Πάντως για το ΣΥΡΙΖΑ που με λες. Ξέρω Ελλάδα, ότι πήραν πρωτάθλημα η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ. Εσύ και ο Γαύρος. Πήραν πρωτάθλημα με ΣΥΡΙΖΑ και οι τρεις. Ποιος. Δεν αποδεικνύεται αυτό που μου λες. Τι ποιο. Πήρε η ΑΕΚ την κλοπή εδώ πέρα. Πήρε ο Ολυμπιακός, πήρε και ο ΠΑΟΚ. Άρα δεν αποδεικνύεται κάτι. Ενώ με τον άλλο αποδεικνύεται. Με τον Ολυμπιακός τώρα 2-2. Τελείωσε, βέβαια. Γελάει ο άλλος από πίσω. Γελάει, τον αρέσουν. Αντί να κοιτάζει τα χάλια της ομάδας του, με τον ΠΑΟΚ ασχολείται κι αυτός. Έλα, μας τρελάνει, ρε, εσύ, θα μας τρελάνει. Λοιπόν.